Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Νίκος Αβαδόπουλος μόνος του πίσω από το μικρόφωνο, καθώς ο Χρήσταθος Τσαλτίδης απουσιάζει στο εξωτερικό. Εντάξει. Μαζί με την προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρεως, το οποίο θα ακολουθήσει και για το οποίο θα μας ενημερώνει για τις επόμενες 12 ημέρες από το μακρινό Άρνεμ της Ολλανδίας. Καλό μήνα κιόλας να ευχηθούμε, καθώς έχουμε 1η του Ιούλη. Ένας Ιούλιος γεμάτος για τον Άρη, με πολλά πραγματάκια. Ένας μήνας που σηματοδοτεί και την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, προς τα τέλη του βέβαια, στις 25 Ιουλίου, όταν και ο Άρης υποδέχεται στο Κλειάνης Βικελίδης την ΑΕΛ Λεμεσού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Έχουμε βέβαια μέχρι τότε άλλα ζητήματα τα οποία προηγούνται, όπως είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη, το οποίο αρχίζει από σήμερα και επίσημα η ομάδα. Πριν από λίγο έφτασε στο Ντίσελντορφ και είναι καθοδόν οδικός για το Άρνεμ της Ολλανδίας και την προσωρινή της βάση για τις επόμενες 12 μέρες. Μέχρι τις 7 λογικά θα έχουμε μαζί μας και τον Χρήσανθο τηλεφωνικά για να μας δώσει έτσι κάποιες πρώτες λεπτομέρειες και τι έχουμε να περιμένουμε γενικότερα από τον Άρη. Θα ζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα φυσικά τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα για τον ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο. Έχουμε και κάποια πραγματάκια στο μπάσκετ για να σχολιάσουμε, αλλά γενικότερα στο ποδόσφαιρο του Άρη υπάρχει επικαιρότητα, υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν αποχωρήσεις. Χρήστο Κιώση, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Μας έρχεται και ένα χαρτί την Παρασκευή. Ωραιότατο, τακτικό μέλος εφορευτικής επιτροπής, λέει. Ήταν δεδομένο, θα τη φάμε και εμείς κάποια στιγμή, δεν γινόταν. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Θα δούμε στην δεύτερη κατά πόσο θα προλάβουμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχοντας να σχολιάσουμε βέβαια, γιατί μεσολάβησε και το Σαββατοκύριακο, και την ανοιχτή προπόνηση της περασμένης Παρασκευής ο Κλειάνης Βικελίδης, όπου βρέθηκε αρκετός κόσμος. Περίπου 5.000 φίλοι του Άρη έδωσαν το παρόν στο γήπεδο, αναγκάζοντας τους ανθρώπους της ομάδας να ανοίξουν και την θύρα 9 του γηπέδου και την θύρα 1 που βρεθήκανε κάποιοι φίλοι της ομάδας. Ξεπεράσα νομίζω, η παρουσία του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες των ανθρώπων της ομάδας. Δεν θα λέγαμε βέβαια ότι αυτό αποτυπώθηκε και στα διαρκείας που διατέθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Δεν ήταν πολύ μεγάλο το νούμερο, έφυγαν γύρω στα 100, 120, 130 διαρκείας. Okay, κάτι είναι. Πιστεύω στον Άρη περιμένανε, ελπίζανε ότι θα φύγουν περισσότερα. Αλλά έχουμε ακόμα μέρες και έχουμε ακόμα τα 2/3 ενός καλοκαιριού, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των διαρκείας. Είμαστε κοντά στις 5.000. Θα ξεπεράσει σίγουρα ο Άρης τα περσινά και περιμένουμε να δούμε πού θα σταματήσει να γράφει το κοντέρ στο τέλος του καλοκαιριού και λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League. Λίγο πριν τις 5 η ΠΑΕ Άρης με ένα γράφημα, μια φωτογραφία στα social media επισημοποίησε, στην ουσία ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Γιάννη Φετφατζίδη για τα επόμενα 2 χρόνια. Μια είδηση που έγινε γνωστή από χθες, το διαβάσατε και στο Λαμπαουτάρης, και σήμερα επισημοποιήθηκε, επιβεβαιώθηκε αρχικά το πρωί από την ΠΑΕ ότι υπάρχει οριστική συμφωνία του Άρη με τον ποδοσφαιριστή για τα επόμενα 2 χρόνια και πριν από λίγο μέσα τα social media του ο Άρης επισημοποίησε την παραμονή του Γιάννη Φετφατζίδη μετά από το δεύτερο εξάμεινο της περσινής σεζόν που τον είδαμε να φοράει τα κίτρινο μαύρα. Θα συνεχίσει το μάδι για ακόμα 2 χρόνια. Θα μιλήσουμε και για αυτή την εξέλιξη. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή ο Φετφατζίδης. Είναι σίγουρα ότι πιο ποιοτικό έχει ο Άρης μεσοεπιθετικά την περσινή σεζόν, αλλά είναι και ένας ποδοσφαιριστής που δεν ενθουσίασε πολύ με την παρουσία του, είναι η αλήθεια, στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς. Στον Άρη όμως τον πιστεύουν, δικαίως θεωρώ. Τον πιστεύουν και περιμένουν πολλά περισσότερα από αυτόν τη νέα σεζόν. Σαββατοκύριακο βέβαια το οποίο πέρασε και αφήσαμε πίσω μας, ξεχώρισε και ήδη όσον αφορά την πώληση, την οριστικοποίηση βασικά της πώλησης του Μανώλη Σιώπη στην Αλάνια Σπορ.
με τον παίχτη να βρίσκεται χθες στην Τουρκία ώστε να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον τουρκικό σύλλογο. Εντάξει. Ήταν νομίζω κάτι το οποίο το περιμέναμε όλοι ότι θα γίνει, διότι ήταν μεγάλη επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στο εξωτερικό. Ήταν δέλεαρ τα χρήματα τα οποία του προσέφερε η Alanya Sport. Ο Άρης δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την επιθυμία του ποδοσφαιριστή και του επέτρεψε, εννοείται, από τη στιγμή που και οι Τούρκοι κατέβαλαν τα χρήματα που απαιτούνταν, να μετακομίσει στην Τουρκία. Χωρίς σαν φίλοι, μπορεί να ακούγεται κλισέ και να το χρησιμοποιούμε κάποιες φορές, αλλά είναι πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι ο Σιώπης, φεύγοντας από τον Άρη, έχει μέσα στο μυαλό του κάπου σε μια γωνιά, το γνωρίζει καλά, ότι αφήνει κάτι στη μέση, γιατί δεν πρόλαβε καλά να συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος στον Άρη, αλλά πρόλαβε να δεθεί με την ομάδα, πρόλαβε να δεθεί με τον κόσμο. Ο κόσμος τον αγάπησε, όχι επειδή έχει την ίδια τρέλα με αυτόν, αλλά επειδή είναι και ένας ποδοσφαιριστής που τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο για τον Άρη, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γυρίσει. Θα είναι τώρα σε 3 χρόνια που θα εξαντλήσει το συμβόλαιο του με την Alanya Sport. Θα είναι νωρίτερα, θα είναι μετά από 3 χρόνια. Παραπάνω δεν ξέρω. Εγώ νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή ο Σιώπης θα επιστρέψει στην ομάδα. Είναι ακόμα άλλωστε σε καλή ηλικία ποδοσφαιρικά. Τον παίρνει να γυρίσει ξανά στον Άρη σε παραγωγική φάση της καριέρας του. Απλά τα λεφτά ήταν πολλά. Δεν μπορούσε σίγουρα να τα αρνηθεί. Και όχι ότι ο Σιώπης είναι μισθοφόρος. Ο Σιώπης είναι ένα παιδί το οποίο παίζει πρώτα για τον εαυτό του. Παίζει πρώτα γιατί του αρέσει το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο για αυτόν είναι ένα μέσο και ένας τρόπος να στέκεται δίπλα στην οικογένειά του και να τη βοηθάει. Το είχε δηλώσει, αν θυμάσαι, και σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Λαμπαουτάρης πριν κάποιους μήνες, ότι μέσα το ποδόσφαιρο προσπαθεί και με τα χρήματα που βγάζει να βοηθάει τους δικούς του ανθρώπους, την οικογένειά του που είναι στο τυχερό Εύρο. Και το συμβόλαιο αυτό το οποίο θα πάρει από την Alanya Sport του δίνει αυτή τη δυνατότητα και με το παραπάνω. Είναι ίσως και ένα συμβόλαιο ζωής, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αν και είναι ακόμα 24-25 χρονών ο Σιώπης. Δύσκολα θα μπορούσε να βρει αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Μπορεί αν έμενε ένα ακόμα χρόνο στον Άρη να έκανε μια ακόμα καλύτερη χρονιά από την περσινή και να έβρισκε μια καλύτερη πρόταση ενδεχομένως. Αλλά ο Σιώπης στάθηκε περισσότερο στο τώρα, σε αυτό που έχει χειροπιαστό στα χέρια του, το επέλεξε. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε σε αυτό το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ένας νομίζω από τους καλύτερους χαρακτήρες που έχουν περάσει από τον Άρη στα χρόνια που ασχολούμαι εγώ τουλάχιστον με το ρεπορτάζ τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είναι από τα καλύτερα παιδιά, από τα πιο αγνά και από τα πιο αυθόρμητα παιδιά που έχουν περάσει από την ομάδα. Και επαναλαμβάνω, δική μου αίσθηση, μπορεί να είναι και το θέλω βέβαια, όπως είναι και το θέλω τον περισσότερο, νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Σιώπης θα επιστρέψει στον Άρη. Έχει αφήσει κάτι στη μέση. Γιατί ήθελε να συνεχίσει, αλλά δεν μπορούσε να πει απ' την άλλη και όχι σε αυτή την πρόταση που ήρθε από τον τουρκικό σύλλογο, όπου θα βρει βέβαια και Έλληνες γνωστούς εκεί πέρα. Υπάρχει μια μικρή ελληνική παροικία. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Σιγά σιγά. Πάμε Χριστοκιώσιο στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4 όλα about Harrison Air. Επιστρέφουμε παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. FM γεννώντα τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Είμαστε σε μια προσπάθεια εντοπισμού του Χρήστα Τσαλτίδη, ο οποίος είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή από το Ντίσελντορφ, προορισμό την Ολλανδία. Ο φίλος 779, ο Χρήστανθος ήθελε στους 4.000 ανοιχτής προπόνησης να φύγουν 400 διαρκείας. Πήγαν 5.000 και έφυγαν 114. Με θέμα Σιώπη να περιμένω να γίνει και επιστροφή διαρκείας, φαντάζομαι ηρωνικά το λες. Το κομμάτι με την επιστροφή των διαρκείας. Ο Άρης πάντως κινείται για τον 14 του Σιώπη. Ήδη είχε ως δεδομένο εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, γιατί γνώριζε για το ενδιαφέρον της Alanya Sport, ότι μπορεί να κληθεί να βρει έναν παίχτη στο 6, μια βασική επιλογή, και δεν αποκλείεται αυτή η βασική επιλογή να είναι ο Χάβη Καστεγιάνο, ο 31χρονος μέσος της Las Palmas. Είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων του Άρη, υπάρχουν επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και δεν αποκλείεται, αν όλα πάνε καλά,
να είναι αυτός ο οποίος θα έρθει για να καλύψει το κενό του Μανώλη του Σιώπη. Ένας ποδοσφαιριστής με καλό πακέτο, αγωνιστικά αναφέρομαι, στο αγωνιστικό αναφέρομαι. Έχει το αρνητικό της ηλικίας του βέβαια, αλλά είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν με πειράζει να είναι πάνω από 30 παίχτες για συγκεκριμένη θέση, γιατί είναι μια πολύ νευραλγική θέση αυτή του χαφ. Και ειδικά αν μιλάμε για μονό χαφ σε 4-3-3, το ίδιο ισχύει και στο 4-2-3-1 βέβαια. Γιατί μιλάμε για μια θέση που είναι στον άξονα και εκεί θες και εμπειρία. Ο συγκεκριμένος είναι αρκετά έμπειρος. Τα τελευταία 8 χρόνια αγωνίζεται στη Λας Πάλμας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της. Παίχτης που είναι πολύ καλός στο ανασταλτικό κομμάτι. Είναι καλός στον αέρα, τον βοηθάει και το ύψος του σε αυτό το, σε αυτό το τομέα. Είναι ένα συν, νομίζω, και ένας λόγος μεταξύ άλλων που ο Άρης προτιμάει τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτή την επιλογή, γιατί μπορεί να μην προχωρήσει και να πάει σε κάποια άλλη, εντάξει, αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, διότι με την έλευση και τον Ντουάρτε μαζεύονται αρκετοί κοντοί, είναι η αλήθεια, και στην ομάδα αλλά και στη μεσαία γραμμή, και ο Άρης θέλει λίγο να προσθέσει ύψος στην ομάδα και ειδικά στα χαφ. Και διότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να βοηθήσει στον αέρα, στην ροή του αγώνα, αλλά και ένας παίχτης ο οποίος λόγω ύψης μπορεί να βοηθήσει και οι στατικές φάσεις, όπως είναι ο Καστεγιάνο. Αν τελικά, το τονίζω, αν τελικά είναι αυτός που θα έρθει στον Άρη για να καλύψει το κενό του Μανώλη Σιώπη. Έχει ένα καλό πακέτο αγωνιστικά, έχει τα πλεονεκτήματά του. Σε ένα βαθμό είναι μειονέκτημα λίγο ο ιατρικός του φάκελος. Δεν είχε πολλούς μικροτραυματισμούς, είχε περισσότερο στην καριέρα του μέχρι στιγμής. Ο πιο σοβαρός τραυματισμός ήταν μια ρήξη μηνίσκου που υπέστη τον Αύγουστο του 2015 και είχε χάσει τη σεζόν 2015-16 ως παίχτης της Λας Πάλμας. Πέρυσι έμεινε εκτός συνολικά για 53 μέρες με κάποια προβλήματα τραυματισμού που είχε, επίσης αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια με το σύλλογο από τις Κανάριες Νήσους. Είναι ποδοσφαιριστής τον οποίο ο Άρης ήθελε και την περσινή σεζόν, το περσινό καλοκαίρι, όπως γράψαμε και χθες στο All About Aris. Εξετάστηκε πολύ σοβαρά η περίπτωσή του επί Ερέρα το περσινό καλοκαίρι, αλλά δεν προχώρησε διότι υπήρχε μεγάλη απόσταση στο οικονομικό. Δεν ισχύει αυτό ως δεδομένο την φετινή σεζόν. Είναι πιο πρεστός οικονομικά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και ο Άρης θα προσπαθήσει να το φέρει στην Θεσσαλονίκη. Αν όχι, τότε θα στραφεί στις υπόλοιπες επιλογές που έχει για τη συγκεκριμένη θέση. Με το Φετφατζίδη να κλείνει για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Άρης έχει μια πολύ ποιοτική επιλογή όσον αφορά τα εξτρέμ και τον Winger που έψαχνε. Μένει μόνο να διευκρινιστεί το πότε θα ταξιδέψει ο παίχτης στην Ολλανδία για να σωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα βρεθεί στις κάτω χώρες ο 27χρονος εξτρέμ για να τεθεί στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Και αφού έκλεισε και αυτό το μέτωπο, ο Άρης ρίχνει πλέον το βάρος και δίνει προτεραιότητα στη θέση 6 για να καλύψει το κενό του Σιώπη. Μαζί με τις υπόλοιπες εκκρεμότητες που υπάρχουν μεταγραφικά, θέλει σίγουρα έναν ακόμα αριστερό μπακ για να πλησιώσει τον κόρχο του. Βέβαια, η ομάδα πήγε με δύο αριστερούς μπακ στην Ολλανδία. Ο ένας είναι ο κόρχο του, ο άλλος είναι ο νεαρός ο Τσαγκαλίδης, ο παίχτης της, ο διεθνής με τις μικρές εθνικές, παίχτης της ΚΑΠΑ 19, παίχτης τον οποίο ο Παντελίδης είχε τσεκάρει και σε προπονήσεις την περασμένη σεζόν και σε αυτές που είχαμε βέσει στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα, αλλά τον είχε δει και σε ένα φιλικό που είχε δώσει ο Άρης με τον Νουπουσού Βόλου, για όσους θυμούνται, μετά το τέλος της περασμένης σεζόν. Τον είχε χρησιμοποιήσει βασικό μάλιστα σε εκείνο το παιχνίδι. Θεωρείται ένα καλό project ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και από τη στιγμή κιόλας που δεν έχει άλλη επιλογή, τον πήρε μαζί του στην Ολλανδία μαζί με κάποιους άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι βέβαια έχουν την σχετική εμπειρία και αναφέρομαι στους Μπαγκαλιάνη και Μπακούτσι, οι οποίοι ήταν και πέρυσι στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Για να διαβάσουμε κιόλας τους παίχτες που ταξίδεψαν σήμερα με την αποστολή και ανακοινώθηκαν χθες από την ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, είναι η Μπάσα, Κλεμέντε, Κουέστα, Ντιγκινή, Ντουάρτε, Ιντέγε, Κόρχουτ, Λάρσον, Μαρτίνες, Ματίγια, Ρόουζ, Σόουζα, Τόνσο, Βέλεθ, Γιουνές, Δελιζήσης, Κωνσταντινίδης, Μπαγκαλιάνης, Μπακούτσης, Τζανακάκης, Τσαγκαλίδης και ο Τσιλιγκύρης,
καινούριο όνομα τις τελευταίες μέρες στον Άρη. Τερματοφύλακας που πέρυσι αγωνίστηκε στον Ηρόδοτο. Έκανε προπονήσεις με την ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Και θα ακολουθήσει και ακολούθησε την ομάδα στην Ολλανδία, που βέβαια εκεί θα σωματωθεί και ο Φαμπιάν Έμαν, ο αυστριακός τερματοφύλακας, ως η τρίτη επιλογή του Σάβα Παντελίδη για τα γκολπός, τουλάχιστον σε αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κόπηκε από την αποστολή ο Ντίνος Αρβανίτης, ο οποίος είχε ενημερωθεί από τους ανθρώπους του Άρη να επιστρέψει, να ξεκινήσει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ημέρες, όπως και έκανε, και ήταν κανονικά στο πρόγραμμα των Κιτρινόμαυρων, αλλά αποφασίστηκε να μην ακολουθήσει την αποστολή στην Ολλανδία χωρίς να έχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το παιδί και χωρίς να προκύπτει και την ΠΑΕ κάποια επίσημη ενημέρωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να είναι ο δεύτερος πίσω από τον Κουέστα, νομίζω ότι ο Έμα είναι αρκετά νεαρός για να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Είναι δύσκολο βέβαια για τον Άρη να βρει έναν παίχτη πολύ κοντά στα δεδομένα του Κουέστα και να τον πείσει να έρθει εδώ πέρα ως δεύτερος. Αλλά θα το προσπαθήσει, θα επιδιώξει να φέρει έναν ποδοσφαιριστή που χτύπα ξύλο να πάθει κάτι ο Κουέστα, θα είναι σε θέση να μπει αυτός και να βγάζει μια κάποια σιγουριά κατά τα δοκάρια. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Έλληνας ή ξένος, νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη το γνωρίζουν ακόμα. Δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Έχει πέσει όλο το βάρος στη θέση του βασικού εξαριού από τη στιγμή που αποχώρησε ο Μανώλης ο Σιώπης. Όταν γίνει και αυτή η κίνηση, τότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και στις συμπληρωματικές κινήσεις που θα πραγματοποιήσει ο Άρης. Έναν αριστερό μπακ δηλαδή. Εξετάζονται περιπτώσεις καθημερινά όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Είναι η δεύτερη στη λίστα αυτή τη στιγμή. Και ό,τι άλλο προκύψει, ένας εξτρέμ είναι πιθανό επίσης να αποκτηθεί ακόμα ως συμπληρωματική επιλογή πάλι και αυτός. Να δούμε αν θα γίνει κάποια άλλη επιπλέον κίνηση όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης πέραν του Ιντέγε. Συν κάποιους ποδοσφαιριστές που ταξίδεψαν και μπήκαν κανονικά με το αεροπλάνο σήμερα το πρωί για να βρεθούν στην Ολλανδία, αλλά δεν αποκλείεται να αποτελέσουν παρελθόν. Δεν πήγε στο αεροπλάνο σήμερα για να ταξιδέψει στην Ολλανδία ήταν ο Μπρούνο Γκάμα, ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος, όπως αναφέρει η σημερινή ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, αναμένεται στην Θεσσαλονίκη στα μέσα του μήνα, δηλαδή με την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. 15-17 Ιουλίου υπολογίζεται ότι θα βρεθεί ο 31χρονος μεσοεπιθετικός ξανά στην Ελλάδα. Παραμένει στην Πορτογαλία, όπου συνεχίζει την αποθεραπεία του μαζί με τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος τον εγχείρησε κιόλας μετά τον τραυματισμό του, θυμίζω, τον περασμένο Γενάρη. Και με την επιστροφή του σιγά σιγά θα αρχίσει μια προσπάθεια να μπει κανονικά με την ομάδα, να ανεβάζει ρυθμούς, και αν όλα πάνε καλά, νομίζω ότι από τον Αύγουστο, αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά, θα αρχίσει να προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς με την ομάδα. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι αυτόματα θα τεθεί και στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη για το ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή την έναρξη του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω ο Γκάμα, όπως συνηθίζονται άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένας δύσκολος τραυματισμός που θέλει υπομονή για να υπάρξει πλήρης αποθεραπεία για τον ποδοσφαιριστή. Εγώ νομίζω ότι το Γκάμα 100% έτοιμο να παίξει και να είναι στη διάθεση του Παντελίδη θα τον δούμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά. Και όχι από τον Αύγουστο. Αλλά με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη και αφού τον δούνε και οι άνθρωποι της ομάδας και το ιατρικό επιτελείο δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αναλόγως θα δημιουργηθεί και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον Πορτογάλο εξτρέμ, το οποίο θα ακολουθήσει ευλαβικά στην προσπάθειά του να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και σταδιακά να τεθεί στη διάθεση του κ. Παντελίδη. Ο Πας Γιάννα λέει, ζητάει αναβολή της κλήρωσης στη Super League. Έλα Παναγία μου. Με επιστολή μάλιστα, εξαιτίας των τηλεοπτικών, έστειλε επιστολή στην ΕΠΟ και στον κύριο Φούσεκ, τον άνθρωπο της FIFA δηλαδή, και ζητάει αναβολή ή αναστολή της κλήρωσης στη Super League μέχρι να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο.
με μια μακροσκελέστατη βλέπω επιστολή. Στην ουσία αυτό που λέει ο Πας Γιάννα είναι ότι εφόσον δεν ισχύσει ένα διάρθρωση, εγώ δεν πέφτω. Αυτό υποστηρίζουν οι πυρώτες. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα, στο κενό θα πέσει αυτή η προσπάθεια του Πας Γιάννενα. Αλλά εντάξει, περισσότερο για την δημιουργία εντυπώσεων νομίζω γίνεται αυτό από την ομάδα του κ. Χρήστο Βασίλη, η οποία θα αρκεστεί στην παρουσία της στην δεύτερη κατηγορία την επόμενη σεζόν. Στο Λαμπαουτάρης μπορείτε να δείτε και στο site αλλά και στο Instagram του Λαμπαουτάρης φωτογραφίες από την άφιξη της αποστολής στο Ντίσελντορφ πριν από καμιά ωρίτσα, από όπου ξεκίνησε ο δικός με προορισμό το Άρνεμ της Ολλανδίας, μια περιοχή κάνε 20 λεπτό το κέντρο του Άρνεμ. Μου διαφεύγει το όνομα, είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Θα μας το πει ο άνθρωπος που είναι εκεί πέρα και ελπίζουμε τον έχουμε κάποια στιγμή μαζί μας, ο Χρύσανθος. Νομίζω ότι στην ουσία από αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία, γιατί τώρα μετά από ένα τόσο κουραστικό ταξίδι δύσκολα θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση. Θα μας πει βέβαια με σιγουριά ο Χρύσανθος συνέχεια αν θα βρεθούν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο σήμερα. Και να βρεθούν όμως, νομίζω ότι περισσότερο ένα χαλάρωμα θα κάνουν, γιατί σκεφτείτε ότι η αποστολή ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη για τον Ντίσελντορφ και από εκεί ο δικός για την Ολλανδία. Μιλάμε για ένα κουραστικό ταξίδι. Στην ουσία, όλη μέρα χάθηκε. Αναλώθηκε, μην χρησιμοποιήσω το χάθηκε, δεν ακούγεται ωραία. Αναλώθηκε στη μετάβαση της ομάδας στο Άρνεμ. Από αύριο όμως θα πιάσει η δουλειά. Και υπάρχει και το φιλικό του παιδευτεί την επόμενη Τετάρτη. Κάλεσε τον συνάδελφο, τον καλό φίλο και συνάδελφο, έστειλε μήνυμα. Βεβαίως, τον έχουμε, τον βγάλουμε τώρα. Λοιπόν, θα φάμε λίγο τον break. Χρήστο, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για να έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Τσαλτίδη. Εντάξει, αυτόν τον άνθρωπο χωρίς πατρίδα, έτσι, αυτόν τον ταξιδευτή. Ο οποίος θα μας ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια, με βίντεο, με φωτογραφίες, με καθημερινό ρεπορτάζ. Όλη την ημέρα μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4 και μέσα από το Λαμπαουτάρης για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία. Και φυσικά πέρα από το αγωνιστικό θα μας ενημερώνει για τις νέες τοπικές λιχουδιές, τις οποίες θα ανακαλύψει φυσικά ο Χρύσανθος, ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει το φαγητό, εντάξει, και ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το φαγητό. Δεν γίνεται να μας δίνει και μια εικόνα για το τι συναντάει γευστικά στην Ολλανδία. Θα τον έχουμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί μας. Τι, δεν το σηκώνει, είπε να τον πάρουμε τώρα. Στο κινητό του. Να σου το πω. Α, το έχεις. Ωραία, λοιπόν. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Χρύσανθο. Λοιπόν, μέχρι να τον έχουμε, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι ο Φτίκας, πλακάκια και ήδη γηινής, για να φτιάξετε το μπάνιο των ονείρων σας με νέες προσφορές, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας από όνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω του κήπου του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το Κόσμα Κριτσίμης. Έτσι, Αργιανάκι άρρωστο, ο Βαγγέλης, με εμπειρία στο χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλάτα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλάτη γυναίκα, αν θέλει να πάρει ένα δώρο στη σύζυγο, ας πούμε, ή στην αραβωνιαστικιά, και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άντρας στη σύντροφό του. Γρηγορίου Λαμπράκη 190 στην Άνω Τούμπα, και ηλεκτρονικά www.kritsimis.gr και Ανθουλάκης Smart Trans, επίσης χορηγός της ενημέρωσης για την προετοιμασία του Άρη. Αν απαιτήσει ψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση σε κορυφαίες προδιαγραφές, οδικές μεταφορές, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ανθουλάκη Smart Trans από το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Πληροφορίες στο 2310-75-30-24 και στο anthulakisltd.gr. Χρύσανθε, καλησπέρα. Χρύσανθε. Έπεσε η γραμμή. Θα τον ξανακαλέσουμε τον συνάδελφο. Μάλιστα. Μήπως έχεις ώρα και δεν θα τη βάλεις μέχρι να τον καλέσουμε ξανά. Μετά από το τέτοιο εννοώ, ρε. Μετά από το τέτοιο εννοώ. Είναι έξω ο Χρύσος Κιώσης. Προσπαθεί να βρει τον Χρύσανθο, ο οποίος μας δυσκολεύει. Αλλά θα τον εντοπίσουμε, εντάξει. Εκεί πέρα, όπως έχει πει και μια ψυχή, στα βουνά της Ολλανδίας είναι δύσκολο να πιάσει σημάδι. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον Χρύσανθο σε δευτερόλεπτα. Σας είπαμε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις.
τον Φετφατζίδη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Καλέ μου φίλε, εσύ που μου έστειλες το μήνυμα. Και αναφέρει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ μέσω των social media για τον Γιάννη Φετφατζίδη. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, μπορείτε να το δείτε και στο Λαμπαουτάρης, την φωτογραφία που ανήρτησε η ομάδα. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε, Χρήστο, Τον έχουμε? Ωραία. Χρήσατε, καλησπέρα. Τι κάνετε? Στα βουνά της Ολλανδίας είναι δύσκολο να πιάσει σήμα, Τώρα είμαστε στα βουνά της Γερμανίας. Στα βουνά ακόμα. Στα βουνά της Ολλανδίας θα πάμε σε λίγο. Τι γίνεται? Όχι, μόλις φύγαμε από το αεροδρόμιο. Α, τώρα φύγατε. Μόλις τώρα. Έχουμε ένα τέταρτο που φύγαμε από το αεροδρόμιο. Και η ομάδα ή η ομάδα έφυγε νωρίτερα και εσείς? Η ομάδα νομίζω έφυγε επειδή περιμένε λεωφορείο προφανώς. Το πουλμάντο. Έφυγε κανένα μισάω. Άρα... Έχουμε μεγάλη διαφορά. Άρα προπόνηση σήμερα, χλωμό τον κόβο. Δεν θα γίνει προπόνηση σήμερα. Είναι μια απόφαση που έχουν πάρει οι άνθρωποι του Άρη, το τεχνικό team, γιατί υπήρξε και μια καθυστέρηση περίπου μιας ώρας. Να το βάλει βάρδια που ακούει. Το έχω στείλει, ο γνωρίς. Λοιπόν, υπήρξε μια καθυστέρηση μιας ώρας περίπου μέσα στο αεροπλάνο στη Τουρκία, 45-50 λεπτά. Εντάξει, το ταξίδι είναι κουραστικό και τώρα πάνε ο δικός από το Τίσελντορφ, την περιοχή εκεί της Ολλανδίας, στο Άρνεμ. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Κανα δύο ώρα είναι περίπου, δύο ώρες ή κάτι. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί, κάπου εκεί είναι. 105 χιλιόμετρα είναι περίπου. Έχει το λεωφορείο. Τώρα πέσαμε και πάνω στην κίνηση. Μποτιλιά, είναι αρκετό τσικά. Οπότε δεν θα προπονηθούν σήμερα οι παίκτες. Θα χαλαρώσουν και από αύριο το πρωί θα πούν σε ρυθμό προπονήσεων. Μάλιστα. Βέβαια την ώρα που πετούσαμε ανακοινώθηκε και συμφωνία. Την γνωστοποιήθηκε μάλλον, δεν ανακοινώθηκε επίσημα. Η συμφωνία με τον Φετφατζίδη. Άρα υπάρχει μία ακόμα επιλογή που θα έχει ο Παπασταντελίδης και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη πλέον του Σιώπη. Ναι. Και νομίζω ότι για την ώρα, μετά την απόκτηση, τώρα θα είναι ο Καστεγιάνο, θα είναι κάποιος άλλος, θα το δούμε, πιθανότερο είναι ο Ισπανός, με την απόκτησή του θα σταματήσουμε για λίγο, θα χαλαρώσουμε για λίγο και θα πάμε στη διαδικασία των παιχνιδιών με την ΑΕΛ Μεσού και στη συνέχεια, μετά από τα παιχνίδια αυτά που θα δώσει ο Άρης, όλοι εύχονται να πάει μέχρι το τέλος, θα υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις. Πάντως, με τον Φετφατζίδη και τον αμυντικό χαφ, η ομάδα έχει την δυνατότητα να πάει στα παιχνίδια τουλάχιστον τα πρώτα με τους Κύπριους. Άρα... Και για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη μεταγραφική κίνηση. Εντάξει, μπορεί να προκύψει, έτσι. Απλά δεν πήγονται, δεν βιάζονται, δεν τρέχουν για να κάνουν και άλλη μεταγραφή πέρα από αυτές τις δύο πρώτες. Μετά δεν θα καίγεσαι για κάποιον παίχτη άμεσα, αν και υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας όπου ψάχνεις ένα ποδοσφαιριστή για να πλαισιώσει τον Γκόρχουτ. Αλλά εκεί έχεις και την εναλλακτική του. Κοίταξε, καμία ομάδα δεν έχει τελειώσει μεταγραφές 1η Ιουλίου. Εννοείται αυτό, εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Ο Άρης έχει κάνει ήδη τις περισσότερες και βασικότερες των κινήσεών του. Η μεταγραφική περίοδος λήγει 31 Αυγούστου και αν βάλω και τους ελεύθερους μέσα Σεπτέμβρη. Σωστό. Δεν γίνεται να έχεις όλους τους παίκτες 1η Ιουλίου, δηλαδή εντάξει, θα πρέπει να κοιτάξουν τα πράγματα, ενδεχομένως να πάνε για έναν ακόμα στόπερ, έναν αριστερό μπακ. Θα δούμε και αν θα πάει και κάποιος έξτρα παίκτης στα άκρα της επίθεσης. Πάντα όσο δεν πωλείται σε κάποια ομάδα είναι ανοιχτό το θέμα του Ματέο Γκαρσία. Αντιλαμβάνεσαι ότι από εδώ και στο εξής οι κινήσεις θα γίνουν. Εντάξει, μπορεί να γίνει μια κίνηση και ενός παίκτη που θα λογίζεται σαν εμβληματικός. Αλλά τέλος πάντων οι κινήσεις θα γίνουν. Δεν έχουν την πίεση που είχαν αυτές που έχουμε ακόμα και τώρα. Η πίεση δεν έβγε, δηλαδή δεν έχει έρθει ο αμυντικός χαφ που θα αντικαταστήσει τον Σιώπη. Ναι. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα πάμε στο αγωνιστικό πλέον από σήμερα. Από αύριο στην ουσία, να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει να δουλεύει την ομάδα ο Σάββας Παντελίδης, να δούμε τους νέους παίκτες που ήδη έχουν έρθει και βρίσκονται με την αποστολή. Σήμερα θα έρθει και ο Έμαν, ή αύριο, αυτές τις μέρες τέλος πάντων, να έρθει και ο Έμαν πάνω στην Ολλανδία. Τώρα αυτός που είναι στην Αυστρία είναι αυτός. Λέμε ότι είναι πάνω, η Ολλανδία γι' αυτό είναι όχι, είναι κάτω. Αριστερά, δεξιά που είναι, δεν είναι πολύ καλό στη γεωγραφία. Καλά, δεν νομίζω να μας παρεξηγήσει ο ίδιος. Κάτω. Πάμε, κάτω, εντάξει, εδώ γνώ.
ο National Geographic εδώ, μου το είπε, κάτω. Τέλος πάντων, έρχεται και ο Έμαν. Σε καλή κατάσταση ο οδηγός μας. Ναι, ναι, μια χαρά. Με κλιματιστικό φουλ ανοιχτό. Καλό το αυτοκίνητο, οπότε ο οδηγός είναι καλός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το Έμαν για το πρώτο κάμα, φαντάζομαι τα είπες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα είναι εδώ μαζί μας, αλλά θα έρθει μόλις επιστρέψει και η ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε και λόγος τώρα να έρθει ο Γκάμα στην Ολλανδία. Από τη στιγμή που να κάνει τώρα θεραπεία εδώ. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Είναι με τον γιατρό του στην Πορτογαλία και καλύτερα να βρίσκεται εκεί αυτό το διάστημα. Έτσι. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, να βγάλουμε τα πρώτα συμπέρασματα. Ναι. Να δούμε την κατάσταση του Ιντέγια, την κατάσταση του Ντουάρτε. Παίκτες που σίγουρα προκαλούν το ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει, ο Σούντγκρεν είναι με την ΑΕΚ ακόμα. Μένει να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με τη δική του την περίπτωση. Mm-hmm. Ένα πράγμα που πρέπει να ψάξουμε σίγουρα, Νίκο, είναι το αν το δικαίωμά του να παίξει με τον Άρη σταματήσει στην περίπτωση που παίξει ή που δηλωθεί με την ΑΕΚ. Εκεί υπάρχει μια αμφιβολία για το τι από τα δύο ισχύει. Δηλαδή να δηλωθεί, αλλά αν δεν παίξει, αν δεν πει δηλαδή να πάρει ένα λεπτό συμμετοχής, να μπορεί να αγωνιστεί με τον Άρη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο, είναι λίγο θολό το. Νομίζω είναι το δεύτερο, είναι, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε όντως. Ότι πρέπει να παίξει. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε. Πρέπει να το διευκρινίσουμε όμως, γιατί είδες και με τη ρήτρα του Σιώπη. Ναι. Και εδώ θέλω να πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι, ξέρετε, υποχρεωμένοι οι δημοσιογράφοι να ξέρουν τα πάντα. Αυτό ακριβώς. Και στο κάτω δεν το υπέγραψα εγώ το συμβόλαιο. Δεν είμαστε και μπροστά. Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση περί ρήτρας. Εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω οτιδήποτε. Δεν ήξερα ότι έχει ρήτρα. Μόλις μας είπαν ότι έχει ρήτρα, το είπαμε και εμείς ότι έχει ρήτρα. Δηλαδή. Και μάλιστα παρά τη ρήτρα, αυτό που λέγαμε περί διαπραγμάτευσης, ισχύει. Τι έγινε, ο Καρυπίδης προσπάθησε, θες να καθυστερήσει τη μεταγραφή, θες να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω, να πάρει γύρω στα 700.000 ευρώ σε δόσεις, για να γιατί η ρήτρα είναι μπράβο. Ναι. Η ρήτρα είναι Μετρητόπουλος. Ναι. Αυτό λέει η ρήτρα. Ναι. Αυτό έκανε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, έτσι. Εντάξει, την επόμενη φορά που θα υπογραφεί ένα συμβόλαιο, να πούμε να το βγάζουμε στο Facebook. Για να το βλέπουν όλοι, να βλέπουν τους όλους. Να το δημοσιεύει ΠΑΕΡ, κάθε φορά που έρχεται ένας παίχτης. Ναι, ας πούμε, η Ντέγε τώρα τι συμβόλαιο έχει. Τι μπόνους έχει. 500 τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, δεν γίνεται, εντάξει. Πέρα τα ξέρει όλα όμως, επακριβώς. Άμα έχει καμιά ρήτρα. Εντάξει, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα, μου λέει όταν ο Χρήστατος λέει να ψάξουμε, εννοεί να ψάξεις. Ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό έλεγε. Θα πάρουμε και εμείς, αλλά πάντα οι περισσότεροι ψάχνουν πιο εύκολα. Εντάξει. Τις νέα παιδιά της, να μπείτε τώρα εκεί στα FIFA, UEFA, αυτά εδώ πέρα τα βρείτε. Σωστό Χρήσαν, σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως η σημερινή ημέρα, εντάξει, αναλώνεται περισσότερο στα του ταξιδιού. Δηλώσεις δεν έγιναν, γιατί okay, την Παρασκευή στην ανοιχτή προπόνηση μίλησαν τρεις ποδοσφαιριστές και ο Παντελίδης τώρα. Ήταν αρκετές νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζονται να μιλήσουν άλλοι. Ναι. Ναι, κάτι για να μην χαθούμε στο ρέορμον, όπως το λέμε. Το GPS μιλάει. Κυπλέφ. Εντάξει, είναι διάφοροι οι δρόμοι εδώ, φίλε. Συνοδηγός εσύ. Είναι πάντα. Δημητράρα πίσω απλωμένη, ναι. Δημητράρα χαρακτηριστικές. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Εντάξει, είναι λίγο πιο χαλαρό. Θα δούμε βέβαια. Το ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη με τον Ισπάνο το χάρτη της Λας Πάλμας. Ναι, ναι, όντως. Εκεί αν θα προκύψει οριστική συμφωνία. Πάντως οι πληροφορίες. Οι άνθρωποι του Άρη λέγανε και χθες ότι θέλουν να το τελειώσουν σήμερα το θέμα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ποδοσφαιριστή με πολύ καλό αγωνιστικό πακέτο. Ο συγκεκριμένος και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται κιόλας και στην κορυφή της λίστας αυτές τις μέρες του Άρη όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Ναι, κοίταξε. Απ' την άλλη, είδα πολλά παξιωτικά σχόλια. Όχι ήταν τραυματίας, όχι το ένα, όχι το άλλο. Να το δούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, με την ίδια λογική, έκανε χιαστό το 16. 15-16 ρίξη μηνίσκου. Μπράβο. Ναι. Από εκεί και πέρα είχε μικροτραυματισμούς. Άρα το γκάμα να το διώξουμε. Από εκεί και πέρα είχε μικροτραυματισμούς, δεν είχε κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, λέω, άρα το γκάμα να το διώξουμε που έκανε πέρσι χιαστό. Εντάξει. Πολλές φορές ο κόσμος, αν το ξέρεις καλύτερα, βιάζεται και κάποιοι ενδεχομένως να παρασύρθηκαν και από τις αναχώριες που έφυγε ο Σιώπης. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι και δεν μπορούμε. Να κάνουμε, ρε παιδιά. Ο Σιώπης, το παιδί πήρε ένα συμβόλαιο ζωής. Δύο εκατομμύρια δηλαδή, τώρα για τρία χρόνια. Και να πω και κάτι. Ο Σιώπης, όταν το καλοκαίρι ήρθε στον Άρη, τζάμπα,
ήρθε και έβαλε έναν όρο. Λένε πολλοί γιατί το δέχτηκε ο Άρης και δεν βασκότανε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ή γιατί το έκανες αυτό, ή γιατί έβαλες τέτοια ρήτρα, ή μόνο τόσα λίγα θα πάρεις. Εγώ θυμίζω ότι το Γενάρη, το αντιμετωπίσαμε αυτό, είχαμε μηνύματα που ξεφωνίζανε το Σιώπη, ξεφωνίζανε όλους τους παίκτες βασικά, ξεφωνίζανε το Σιώπη, μετά τον Πανετολικό άκουσε τα μοίρια όσα ο Σιώπης, και τι δεν τον βγάλανε, να μην τα λέω στον αέρα, τον είναι ντροπή, αυτά που λέγανε για το παιδί, διάφοροι, και οι ίδιοι αυτοί λένε τώρα είναι μικρή ρήτρα. Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας. Δεν μιλάμε όμως για ένα παίκτη ο οποίος ήταν δικός σου, που κάνεις ένα συμβόλο μεγάλο και του βάλες χαμηλή ρήτρα. Ένας παίκτης που ήρθε και προφανώς στο μυαλό του την πρώτη στιγμή που ήρθε είχε και την προοπτική του εξωτερικού. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτό. Τώρα να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί ο Φετφαντίδης, ακόμα θα ανακοινωθεί. Okay. Εικασία κάνω, δεν το ξέρω πραγματικά, εικάζω ότι έχει ρήτρα. Θέλουν να μας πούνε όλοι αυτοί αν, είναι μεγάλη, αν είναι, πρέπει να είναι μεγάλη ή μικρή. Ναι. Γιατί το momentum με τον Φετφαντζίδη δεν είναι όπως ήταν με το Σιώπη τώρα. Όχι. Δεν τον αποθεώνουν τον Φετφαντζίδη. Μάλιστα κάποιοι γκρινιάζανε κιόλας. Ναι. Δεν τους άρεσε ο Φετφαντζίδης. Θέλουν κάτι καλύτερο. Ναι. Αν ο Φετφαντζίδης κάνει λοιπόν ματσάρι στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος και φύγει με μισό εκατομμύριο, θα λέμε ήταν μικρή ρήτρα. Κοίτα, άλλο, είναι ένα ζήτημα να παραδέχεις ότι στο δεύτερο μισό της περσίνης σεζόν okay, δεν ενθουσίασε με την απόδοσή του, αλλά απ' την άλλη κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ήταν ό,τι πιο ποιοτικό είχε ο Άρης μεσοεπιθετικά. Ο Φετφαντζίδης σίγουρα δεν πρόσφερε όσα μπορεί να προσφέρει. Αλλά έχει ποιότητα. Είχε μπροστά του το Ματέο Γκαρσία, ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήρθε το Γενάρη από τον Ολυμπιακό, είχε και το Φανταρικό. Και αυτό, επηρεάζει και αυτό σε ένα βαθμό. Ναι. Όχι ότι πήγαινε, αλλά δεν λέω τώρα. Εντάξει, ψυχολογικά. από εκεί και έπειτα όμως, μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ναι, είναι. Ο οποίος τώρα θα κάνει προετοιμασία με την ομάδα, έχει το εξάμεινο που και πέρασε. Και θα φανεί αν θα πιάσει ή όχι. Φυσικά, θα κρυθεί μέσα στον αγωνιστικό μου χώρο. Μου στέλνετε μεταξύ. Ναι, πες μου. Υπάρχει κάποια γκρινιά, έτσι. Ναι. Αν πάει καλά, που όλοι αυτό θέλουν. Και φύγει. Θα λέμε ότι είναι μεγάλη μικρή ρήτρα πάλι, αφού πάει καλά. Εντάξει, δεν γίνονται όλα τα πράγματα να προβλέπονται εξ αρχής. Μου στέλνει ο Γιώργος ο Γκάτος. Ναι. Ναι. Όχι, ο Γιώργος ο Γκάτος μου στέλνει ένα δημοσίευμα της Μάρκα, το οποίο Μάρκα αναφέρει ότι η Λας Πάλμας δεν θέλει να φύγει στον Καστεγιάνο να φύγει. Και ότι θα είναι, λέει, κανονικά παρόν ο Χριστουλίου που θα ξεκινήσει προετοιμασία. Και ότι ο παίκτης δουλεύει για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μάλιστα, έχει και δήλωσή του που φέρεται να έκανε ο παίκτης και λέει ότι τώρα, λέει, συγκεντρώνομαι, λέει, στο να δουλεύω σκληρά για να είμαι έτοιμος για την προετοιμασία και την έκανε σε γεμνή δήλωση στη Μάρκα ο Καστεγιάννου. Βάλ το Γιώργο μου. Δεν τον αφήνει. Ωραία, άρα δεν τον πάρουμε. Πανηγυρίζουν λοιπόν αυτοί που δεν τον θέλουν. Να πάρουμε ο Σενεγαλέζος χάφ να έρθει στο προσκήνιο. Καλά. Λοιπόν. Καλά δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα σε Μάρκα και το παίκτης το δηλώνει αυτό δεν θα έρθει. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Μέχρι 2021. Μπορεί να έχει ρήτρα. Ξέρει αν έχει ρήτρα. Τι ρήτρα έχει. Σωστό. Μεγάλη μικρή. Ας αφήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους που διαπραγματεύονται, τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, να κάνουν αυτό που θεωρούν καλύτερο. Και στην τελική ο ένας πληρώνεται για αυτό το πράγμα, μιλάω για τον αθλητικό διευθυντή, τον κ. Διαματόπουλο. Αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι. Αυτό είναι. Από το πρωί που σηκώνεται δεν πάει. Ούτε ηλεκτρολόγος είναι, ούτε υδραυλικός, ούτε δημοσιογράφος, ναι, ούτε οτιδήποτε ασχολείται άλλο. Ασχολείται με το κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ενασχόλησή του. Ναι. Και από την άλλη, προφανώς αυτός που πληρώνει δεν θέλει να πληρώσει περισσότερα και όταν δίνει ένα παίκτη να παίρνει λιγότερα. Ναι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό να λέμε στον Καρυπίδη γιατί πήρε τόσα λίγα. Αυτό θα βάλει τα χρήματα. Για ένα παίχτη για τον οποίο δεν έδωσε τίποτα, έτσι. Έτσι. Και τον πήρε τζάμπα κιόλας. Και ξαναλέω, μετά το Πανετολικό έπεφτε το πινελίκι της Αρκούδας. Ναι. Μετά έκανε φοβερό δεύτερο μισό πρωτάθλημα. Φυσικά. Κάποια στιγμή θα γυρίσει. Έτσι πιστεύω. Για την ώρα σέρθει αυτός που πρέπει να Σωστό. Έρθει για να τελεχώσει την ομάδα. Σωστό. Γιατί είναι και πολύ κομβική η θέση. Και αν δεν έρθει σύντομα σε βλέπω με τον Πάσα να παίζεις. Κακό. Γι' αυτό σου λέω. Κακό. Γι' αυτό. Ας έρθει λοιπόν εκείνο το κομβικό εκείνο. Να έρθει άμεσα το αμυντικό χαφ. Να βάλουμε το Βέλετς στο όπερ. Η Λας Πάλμας να ξέρεις έχει συνεχίσει σε παιχνιδιά τακτικής. Και θα θέλει να πάρει κανένα κατοστάρικο για να το αφήσει στον Καστεγιάννη. Αφού θέλουν λεφτά. Φωνάζει ότι θέλουν χρήματα αυτή τώρα. Εντάξει. Από όπου μπορούν να πάρουν θα πάρουν.
Μάλιστα. Ματιά, ματιά Γιουνέσα Ιντέγια είδα σήμερα στο αεροδρόμιο. Σαν να του λέει. Α, υπάρχει διαγωνισμό. Για να σε δω. Υπάρχει για φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όχι, είναι φωτογραφία από το φωτογράφο, όχι δικιά σου. Τον βλέπει τέτοιο απειλητικά. Τον βλέπει με ένα βλέμμα έτσι, σαν να του λέει. Κάτσε να σε δούμε τώρα. Περίμενε, είμαι και εγώ εδώ. Άντε να δούμε. Γίνεται και... Εντάξει, μακάρι. Και ψηλογική είναι. Μακάρι να υπάρξει. Μάλιστα. Συναγωνισμό για το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, Χρήσανθε. Ωραία. Να σας αφήσουμε για να φτάσετε και στον προορισμό σας. Τα χαιρετίσματά μας στην εξαιρετική παρέα εκεί πέρα στο μάξι της Γερουσίας, θα το χαρακτήριζα εγώ. Έτσι. 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 Λοιπόν, φυσικά το Χρήστο θα τον ακούσετε και συνέχεια της ημέρας και αύριο φυσικά και όλο το διάστημα που θα είναι ο Άρης στην Ολλανδία θα έχουμε συχνές συνδέσεις μέσα από το Ρίπερ. Θα κάνουμε και το πρωί σύνδεση. Βεβαίως. Και στην εκπομπή θα κάνουμε και στη βραδινή τη δική σας θα κάνουμε. Α, θα σε βγάλουμε και τη βράδυ απόψε. Να κάνουμε. Ναι, σήμερα σίγουρα θα με βγάλουμε. Α, με βγάλουμε. Αφού δεν έχει τίποτα, Ρίξα, τι να πεις. Θα έχει. Θα έχει, λες. Θα έχει. Εντάξει. Θα πάμε να δούμε τώρα ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις, αυτά θα έχει. Φαγητό. Πού το πας αυτό. Δεν έχει. Τι δεν έχει. Χώρια είμαστε εμείς. Χώρια είστε εσείς, μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία, μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Να είστε καλά, κύριε Τσαλτίδη. Να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά το Χρήστο Τσαλτίδη. Μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρεως είναι μια προσφορά της εταιρείας Καραμαλής Constructions. Έτσι, άλλος γνωστός φίλος του Άρη και αυτός. Θέλεις οι φετινές σου διακοπές να σου μείνουν αξέχαστες? Θα πας στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου υπάρχει αυτό που ονειρευόσουνα, Πεύκη Deluxe Residences, έτσι, ευρύχωρα, νεόδμητα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view παρακαλώ, με ένα τηλεφωνάκι στο 2374062222 ή pevkideluxeresidences.com. Και φυσικά έχουμε επίσης και Arcon Ελλάς. Αν έχεις κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, η επιλογή σου είναι μια Arcon Ελλάς. Κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χονδρικής ή λιανικής, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση ράφια προσαρμόζονται στον χώρο σου. Arcon Ελλάς, την οποία βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Εξαιρετική σύνδους, Χριστοκιώση, εξωτική. Στο τηλέφωνο 2310-723-240 και στο υποκατάστημα στην Αθήνα, καθώς και στο arcon.gr. Να ανοίξω γραμμές. Να το πάρουμε σε έγκαιμα μέχρι τις 6.30. Μας αφήνεις. Ωραία. Θα ανοίξω γραμμές. Δίνω 2 λεπτά. Αν δεν πάρει ο κόσμος, πάμε σε break. 2-3-10-287-3-8. Τώρα που σας έχω ζεστούς και ακούσατε και από τον Χρήστανθο τα νεότερα από την Ολλανδία, για να συζητήσουμε μαζί για Σιώπη, για Καστεγιάνο, για ό,τι θέλετε εσείς, για Φετφατζίδη. Παρέα μέχρι τις 7 που θα πάμε. Παρέα εδώ, συχνότητα του Λίμπερο 107. Και τα μηνυματάκια σας φυσικά, FM γεννώ το μήνυμά σας στο 54526. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Υπάρχει μια παροιμία που λέει χωρίς κέρδος κέρατα. Ναι. Μου φαίνεται αυτή την ιστορία θα ζήσουμε με το Σιώπη. Δηλαδή. Σίγουρα. Ο άνθρωπος που βάζει τα λεφτά δεν το συζητάμε, έτσι, ούτε θέλουμε να ασχίσουμε τα διαρκείας, ούτε να δείξουμε από τα μπαλκόνια, αλλά δεν έχεις έτοιμο παίκτη να πάρεις. Θα πάρεις. Δημιουργείται μια αναστάτωση. Όχι, πρόσεξε. Πόσα λεφτά πήρε ο Άρης από αυτή την ιστορία? 500.000 ευρώ. 500.000 ευρώ. Λέει η ενημέρωση. Περιμένουμε τότε να ολοκληρωθεί το deal για να μάθουμε ακριβώς. Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνε 1 εκατομμύριο και θα έλεγα να πάρει και κάτι παραπάνω, γιατί δίνω ένα παίκτη Έλληνα. Ένα παίκτη 24 ετών, δεν ξέρω ποιον θα πάρω, θέλω να πάρω κάποιον 31 ετών με προβλήματα, μακάρι το παιδί να έρθει και να είναι καλύτερος από το Σιώπη. Ρε παιδιά, καθίστε λίγο ένα λεπτάκι, πού ξέρετε, γιατί δηλαδή αμφιβάλλετε τόσο πολύ για ένα παίκτη χωρίς να τον έχουμε δει? Δεν αμφιβάλλουμε, ναι. Μπορεί να είναι καλύτερος. Ναι. Σήμερα μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έρχεται. Ποιος είπε ότι δεν έρχεται? Δηλαδή, για το καλό της ομάδος... Ποιος είπε ότι δεν έρχεται? Περίμενε. Ποιος είπε ότι δεν έρχεται? Βγήκε η ανακοίνωση η δικιά του. Εγώ θα είμαι στην ομάδα. Εγώ δεν είπα ότι μένω στην ομάδα, ότι είμαι στην ομάδα. Η δήλωση που έκανε στη Μάρκα είναι ότι συγκεντρώνομαι αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Δεν είπα ότι δεν θα έρθω στον Άρη.
Εν πάση περιπτώσει, όταν θα είσαι στην ομάδα τη δικιά σου, θα είσαι δικιά μας. Μέσα στην εβδομάδα πιστεύω θα τελειώσει το θέμα του εξάμεινου. Ναι, να μην παίζουμε τις λέξεις. Το θέμα μας είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η πλευρά του παίκτη που έκανε μεταγραφή, η πλευρά της ομάδος, της διοίκησης και του ανθρώπου που πολύ σωστά είπες βάζει τα λεφτά του και δεν μπορούμε να τον κάνουμε κουμάντο για όνομα του Θεού. Φυσικά. Και η πλευρά του προπονητή που θέλει αυτά που θέλει και η πλευρά του κόσμου. Σίγουρα το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα να θέλουν να πηδάμε από τα παράθυρα. Δεν το συζητάμε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά για το καλό του ιδιοκτήτη, το καλό της ομάδας του συζητάμε. Δηλαδή να πάρεις ένα μπέκ της αξίας του σε ό,τι θέλει ένα εκατομμύριο. Και τον έβρισε 500.000. Και προσωπικά αυτό που είπες εχθές, σε άκουσα σε μια τηλεφωνική σου επικοινωνία, εγώ αν ήμουν Σιώπης θα έμενα ακόμη ένα χρόνο. Ναι, και εγώ θα έμενα. Αλλά να σου πω κάτι, του χρόνου δεν ξέρεις ποια θα ήταν τα δεδομένα. Και ξέρεις κάτι. Θέλεις να φύγεις, κάνει ό,τι θες, έβαλες οποιαδήποτε ρήτρα να φύγεις, να κάνεις. Μη με παραμυθιάζεις εμένα και μου λες ότι ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι για τον κόσμο και ανυπομονώ και διακαείς πόθος να παίξω στο Χαριλάο και να βάλω ένα γκολ και να κάνω. Καθίστε τώρα, παιδιά, ήταν να πάω στο εξωτερικό. Όχι, περίμενε. Επειδή δηλαδή πάει τώρα στην Ελλάδα που σημαίνει ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Πρόσεξε με λίγο, πες μου λίγο το όνομά σου. Μα στη ζωή, Γιάννης. Γιάννη, άκουσε με λίγο ένα λεπτάκι. Μα στη ζωή, μισό λεπτό, Νίκο. Ναι. Στη ζωή θα πρέπει οι πράξεις μας να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μας. Γιάννη, άκουσε με λίγο. Ο Σιώπης είναι σε μια ηλικία 24-25 χρονών. Του ήρθε από το πουθενά ένα συμβόλαιο το οποίο στην Ελλάδα δεν θα το έβρισκε ποτέ. Ο Σιώπης την επόμενη σεζόν, αν έμενε στον Άρη, θα έπαιρνε 240-250.000 ευρώ. Εκεί πέρα σε τρία χρόνια θα πάρει 2,1. Για τον Σιώπη αυτό είναι ένα συμβόλαιο ζωής. Γιατί μου λες ότι τρελαίνεσαι για μένα. Και είναι και κάτι άλλο. Το λέει αυτός, είναι ατυχής δήλωση, θα σου την πω, την αναπαράγεις και εσύ. Γιατί από σένα το άκουσα κανένα δύο φορές. Να στηρίξεις την οικογένειά του. Ναι. Εμείς όλοι που παίρνουμε τηλέφωνο και ταλαβεριζόμαστε εδώ, ζούμε με 10.000 ευρώ το χρόνο. Και στηρίζουμε τις οικογένειές μας όπως μπορούμε. Δηλαδή αυτός με 300 χιλιάρια δεν μπορεί να τις στηρίξει και έπρεπε να πάρει 600. Και αφού ήθελε να τα πάρει αυτά, ναι παιδιά, εγώ και εγώ να ήμουνα, θα έλεγα ότι ναι, αν έρθει καλύτερη πρόταση θα πάω εκεί. Και αν έρθει για το Manchester United θα πάω εκεί. Αλλά δεν θα σας τρελάνω κιόλας και θα σας παραμυθιάζω ότι εδώ είναι το σπίτι μου έτσι αλλιώς. Έρα, φίλε, δεν παραμύθια σε κανέναν ο Σιώπης. Μην τα βάζετε με το Σιώπη. Μα τι να τα βάλουμε το Σιώπη, αυτός τα έλεγε. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Τέλος πάντων. Και μαθαίνοντας τώρα ότι πήραμε. Δεν με ενδιαφέρει για το Σιώπη. Ναι. Για μένα είναι παρελθόν. Ναι. 500.000 ευρώ μόνον. Σήμερα να πάρω ένα μπέκτη σαν το Σιώπη. Θέλω ένα εκατομμύριο. Να είσαι καλά, Γιάννη, έχουμε κι άλλους. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Πολύ πες το φίλο. Εσένα σε θέλω σύντομο ειδικά. Γιατί έχουμε πολλούς και βλατιάζει πάντα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Έλα και κάτσε. Κάπου σας άκουσα αντίθετα. Κάτσε. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Γεια. Στέλνει, περίμενε λίγο να πω κάτι και μετά συνεχίζεις. Μην νομίζετε ότι επειδή ο Σιώπης αποφάσισε να πάει στην Ελλάδα να σου πω ότι δεν εννοούσε όλα αυτά τα οποία έλεγε τον Άρη. Ακριβώς. Ο Σιώπης ήθελε να μείνει στον Άρη. Αλλά ήταν μια πρόταση στην οποία δεν μπορούσε να αρνηθεί. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Και έτσι ο είναι ο και το ποδόσφαιρο. Το Σιώπη, για να μην τα... Φυσικά. Για να... Και ο Άρης ήθελε το Σιώπη. Δεν ήθελε ο Άρης να μπει σε μια τέτοια διαδικασία αναστάτωση να ψάχνει εξάρι τώρα. Ναι. Αλλά δεν έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άμα δεν θέλει ο παίκτης πλέον, δεν μπορείς να κρατήσεις με το ζόρι 62.000 χρόνια συμβόλαια να έχει. Είναι. Ούτε μπορείς να κρατάς ένα παίκτη και να τον πληρώνεις στην άκρη μόνο και το συμβόλαιό του και να μην κάνει κάτι. Γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, ούτε όμως μπορεί να κρατήσει ένα παίκτη που σε 6 μήνες μπορεί να υπογράψει όπου θέλει χωρίς να πάρει φράγκο. Έτσι. Οπότε θα έχανες και τα 500. Έτσι. Της ρήτρας. Το ζήτημα δεν είναι... Γιατί από τον επόμενο Γενάριο Σιώπης επέγραφε όπου ήθελε. Ακριβώς. Σε ούτε 6 μήνες. Και δεν θα έπαιρνε σε ευρώ. Από το Δεκέμβριο μπορούσε να υπογράψει. Mm. Και δεν πες ευρώ, όχι 500.000, ευρώ. Προχωράμε με το Σιώπη, η ομάδα προχωράει, ο Σιώπης προχωράει. Το ζήτημα τώρα, όπως η ομάδα έκλεισε το Φετβατζίδη σήμερα, για να τελειώ, όπως η ομάδα έκλεισε το Φετβατζίδη σήμερα, θα κλείσει και ένα εξάρι μέχρι την Παρασκευή και θα τελειώνει η υπόθεση. Κοίτα, ο Άρης τώρα πλέον, μετά από αυτήν την εξέλιξη, καλείται αυτό που λες εσύ, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, να τελειώσουμε το 6. Ακριβώς. Και μακάρι να το κάνει γρήγορα για να προλάβει να πάει το εξάρι στην Ολλανδία. Ναι, ακριβώς. Και μετά
θα έχεις τα μάτια με τους Κύπριους, ναι. Και μετά πας για το επόμενο και βλέποντας και κάνοντας, παιδιά, τώρα να σας πω κάτι, ας μην ξεγελιόμαστε, μόνο η περίπτωση του Ματέου είναι ανοιχτή δεδομένη στιγμή σε μεγάλο συμβόλαιο και του εξαριού, έτσι, δεδομένο. Από εκεί και πέρα ο Άρης θέλει 4 κινήσεις εναλλακτικές. Θέλει. Αλλά δεν βιάζεις. Ακριβώς. Γιατί μετά και πέφτει τον καθένα των παικτών που δεν κλείνουν. Βλέπει τον Γκάλβεθ. Έτσι. Βλέπει τον Γκάλβεθ. Και θα έχεις παραπάνω έσοδα. Γιατί ο Άρης, αν δώσει ο Θεός και πέρασε σε ομίλους, θα μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του Γκάλβεθ. Έτσι. Να είσαι καλά, Στέλιο, γιατί έχουμε άλλους 3. Έγινε. Θα τα πούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Oh. Δεν μου λες, εκεί στο πανόραμα μου είπε ο Χρήστος ότι έχει ένα καλό για τρίγωνα πανοράματος. Πώς θα τα στείλω εκεί στην Αλάνια? Κλείσε το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει. Κλείσε το ραδιόφωνο και μετά πάμε. Να το στείλω και στο πανόραμα, στον Αλάνια Σπόρο και τα τρίγωνα πανοράματος. Που το κάνατε ουκεντάλερα αυτό το ποδοσφαιριστή. και μειώνεται, όχι μόνο αυτό, μειώνεται και οι Ισπανούς παίκτες που δεν τους έχετε δει. Και να σας πω κάτι, όλοι οι Ισπανοί, οι Λάτινοι είναι με ένα πόδι να έρθουν, είναι καλύτερες από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, που τόσο πολύ τους γουστάρετε τους Έλληνες. Αλλά μην είσαι απόλυτος, αλλά από αρκετούς, ναι, οκ. Okay. Πόσο, δηλαδή, να σου πω κάτι, όλα τα εξάρια της Ισπανίας τι είναι, παλτά, αυτά που ακούγαμε παλιά, οι καραβιές του Κόντι. Αυτά λένε οι κύριοι. Και να μας πω, γιατί ρε φίλε θες να μάθει ο Σκόρτας διοικεί πόσα λεφτά παίρνει ο Καρυπίδης. Αυτά κάνατε με τη λέσχη, πόσα παίρνει και τι κάνει. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να μάθω πόσα παίρνει ο Άρης. Δεν γουστάρω να μάθω. Γιατί δεν διοικεί. Δεν ξέρω αν έχει παραμείνει η κουστοδία του Λάβρου στον Άρη. Να μάθουμε όλα, να τα ξέρουμε όλα. Στους δίπλα αυτά κάνουν. Για να μας πούνε ο προπονητής που έφυγε πόσα πήρε ρε φίλε. Εσένα μιλάω, δημοσιογράφε. Σ' ακούω. Ο προπονητής, λέω, τον δίπλα που έβγε, πόσα πήρε. Πόσα πήρε, 4. 4, είσαι σίγουρος. Πόσα πήρε, λες. Αυτά από τα μουσια, τα μουσαντένι, δεν ξέρω, ρώτα τους. Οι ποδοσφαιριστές, γιατί το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, θα πηγαίνω έρχονται σε μια επαγγελματική ομάδα. Όλοι θα φεύγουν και όλοι θα γυρίζουν. Κανένας δεν θα παραμείνει σε μια ομάδα. Δηλαδή, η άλλη που πουλάει. Και να σου πω κάτι, η Μπαρτσελόνα ρε φίλε πούλησε το Νεϊμάρ, είπε κανένας τίποτα? Όχι. Ρωτούσαν εκεί πέρα η λέσχη της Μπαρτσελόνα πόσο που είναι η ομάδα. Να σου πω και σε ομάδες που είναι στη Γαλλία. Ρωτάνε εκεί οι φίλοι πόσα παίρνει ο πρόεδρος τους. Κανένας. Θυμάσαι εσύ τι φεύγουν παίκτες. Ρωτάνε το Μασούρ. Κανένας. Πόσα παίρνεις και πόσα δίνεις. Κανένας. Κανένας. Τίποτα. Λοιπόν, αφήστε το παραμύθι ότι είναι κουτσί, γιατί τα έχω ακούσει αυτά. Αυτά δεν τα έχω ξεχάσει. Από το 2000 κύριοι που διαλύσετε την ομάδα, αυτά άκουγα τότε. Να φύγει ο ένας, να φύγει, διαλύσετε την ομάδα. Να. Πάει η ομάδα. Τρέξε 6 χρόνια στα χωράφια και θα σε κερδίσει 3-0 ο Καμπανιακός. Να σε καλά, Νίκο, γιατί έχουμε άλλους 2. Ή δεν έγινε έτσι. Να σε καλά, Νίκο μου, να σε καλά. Να είμαι καλά, γιατί κοίταξε αυτούς εδώ. Βάλε επίλογο, έχω άλλους 2. Βάλε επίλογο, έχω άλλους 2. Κοίτα, θα μου πεις που είναι, που είπε και ο Χρήστος, που είναι, να του στείλω εγώ το τρίγωνο πανοράμα, θα τα στείλω εγώ ο ίδιος. Έγινε, να είσαι καλά. Άντε, Νίκο, γεια. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Νίκο, ο παππούς ο Παναγιώτης από Αθήνα. Γεια σας κύριε Παναγιώτη, γεια σας κύριε Παναγιώτη. Μόνο που βρίσκουμε στην Κορινθία. Α. Χάρηκα που άκουσα τον Νίκο και τα είπε πάρα πολύ καλά. Καλά τα είπε, καλά τα είπε. Αλλιώς σκεφτόμαστε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς όπως θα λέει ο Νίκος είναι. Ακριβώς έτσι. Επειδή ακούω μέσω διαδικτύου, άκουσα τον πρώτο φίλο, το δεύτερο ίσως όχι. Δεν μου λέει Νίκο, θέλω να ξέρω. Είχε, ο Σιώπης είχε ρήτρα, έτσι. Είχε ρήτρα, ναι. Ναι. Δηλαδή, μπορούσε ο Τούρκος στην αρχή να πει πάρε τη ρήτρα και φεύγει ο Σιώπης. Έτσι δεν είναι. Στην ουσία αυτό έκανε. Αυτό, έτσι. Επομένως, αφού είχε ρήτρα και φεύγει, τι, ο πρόεδρος θα κοιτάξει να κάνει τι το καλύτερο. Εάν μπορούσε να τον κρατήσει ένα, πώς το λένε, για αυτή την περίοδο, ξέρω εγώ, και έφευγε μετά, τι θα έκανε. Πήρε τώρα τα 500 χιλιάρικα. Συν αυτά που ήταν να δώσει το Σιώπη, είναι κάποιο ποσό. Θα πάρει έναν άλλο. Θα πάρει. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Νίκος.
Ακόμα δεν τον είδαμε να μου το βγάλαμε άχρηστο τον άνθρωπο και λοιπόν. Πόσα και πόσα άλλα και τεφαρίκια αρνητικά πήραμε και μας βγήκανε παλτάρα μου. Έτσι είναι. Αφού θα έφευγε να μου. Λοιπόν, δεν είμαστε κερδισμένοι. Πήρε 500 χιλιάρια. Όταν ήρθε, πληρώσαμε για τη μεταγραφή, εκτός αυτά που πήρε για την αγωνιστική περίοδο που έπαιξε. Πληρώσαμε τίποτε. Τίποτα, τζάμπα τον πήρες. Λοιπόν, τι ωραία ρε γάμο το που τα λέμε ρε όταν είμαστε απ' έξω να πούμε. Όταν έρχεται τον κάνουμε παλτό να πούμε τον άλλον και όταν είναι να φύγει να πούμε, όπως τον πιτσιρικά να πούμε. Μπάση περιπτώσει. Εντάξει Νίκο, ευχαριστώ. Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Λοιπόν, στέλνω και τα χαιρετήματά μου στον Νίκο. Γεια σου ρε Νικόλα. Γεια σου κύριε Παναγιώτη. Πάμε στον επόμενο Χρήστο. Λίμπρο 107,4, επιστρέφουμε All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ήδη φίλους σε γραμμή. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, εγώ μιλάω. Εσύ. Το όνομα σου. Καλησπέρα. Ο Νίκος είμαι. Γεια σου Νίκο. Ονόματος. Ήθελα να πω κάτι για τις μεταγραφές. Ναι. Βλέποντας έτσι με μια πρώτη ματιά, βλέπω ότι έχουμε ρίξει πολύ βάρος στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή τι θέλω να πω. Το να κτίσει μια ομάδα ξεκινάς από το κέντρο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή το σύγχρονο ποδόσφαιρο στηρίζεται εκεί. Στην αμυντική λειτουργία. Έχεις καλό κέντρο. Προχωράς. Δεν βλέπω παίκτες με αμυντικά καθήκοντα. Δηλαδή στην επίθεση έχουν μαζευτεί σε κάθε θέση τρεις παίκτες, όλοι με επιθετικά χαρακτηριστικά. Ποιος θα μαρκάρει δηλαδή. Για ποιους λες. Δηλαδή έχεις τόσο. Έχεις Μαρτίνες, έχεις Λάρσον, έχεις Γκάμα Γυρίζη, έχεις Φετφατζίδη. Καλά δεν θα παίζουν όλοι βασικοί. Κοίτα, για το Φετφατζίδη θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Λάρσον μαρκάρει. Βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Το ανασταλτικό. Ο Φετφατζίδης τόσο φαν δεν είναι, είναι η αλήθεια. Τα σκυλιά δεν συμφωνούν μαζί με από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν λέω αμυντικό κομμάτι, ενώ τους παίκτες που παίρνουν στο κέντρο. Δηλαδή τώρα αν εξαιρέσει το κομμάτι, γιατί δεν είναι και τόσο καλός. Συγγνώμη, στα αμυντικά. Έχει βελτιωθεί σε σχέση με το πρώτο μισό της περσινής σεζόν, θα πω εγώ, σαν ανασταλτικό κομμάτι ο Μαντίγια. Δηλαδή παίρνοντας τώρα και αυτό τον παίκτη τον Ισπανό, που εγώ δεν συμφωνώ βασικά. Γιατί να προσθέσεις άλλο ένα 32 χρονών παίχτη, ήδη έχεις τον Μπάσα 35. Είναι ένα 35. Αρνητικό αυτό, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ δηλαδή βασικά θα πήγαινα στην κεντρική Ευρώπη. Πάνε στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, όπου κοιτάς β' εθνική, όπου κοιτάς κόρη, δες και τα αποτελέσματα, είναι όλα σφιχτά. Βάζεις ένα παίχτη 26-27 χρονών, έναν μαύρο, ξέρω εγώ, έναν παίχτη, ο οποίος άμα κάτσεις και δεις παιχνίδι, έχει παίχτες τέτοιες. Μ' αρέσει αυτή η αγορά. Μ' αρέσει ένα Βέλγο, έναν τέτοιο παίχτη πειθαρχημένο, ο οποίος θυμάται το ποδόσφαιρο και έχει τον νου στην άμυνα. Άμα κάτσεις και δεις β' εθνική Ισπανίας, όλα τα σκόρ είναι 4-2, 4-3, δηλαδή όσα πάνε και όσα έρθουν. Ναι. Αν θες να κάνεις στόχο, να πετύχεις στόχο, δηλαδή να πάμε ψηλότερα, ένα σκαλοπάτι ψηλότερα, πρέπει να θωρακίσεις την άμυνα. Και παίρνοντας βάση, ας πούμε, την περσινή σεζόν, δεν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Βάσεις βγάζαμε και αν κοιτάξεις στατιστικά, τώρα αυτό είχε πάει, είμαστε τρίτοι στις τελικές προσπάθειες και σαν τόλμη. Δεν είχε πρόβλημα η ομάδα στην επίθεση. Έτρωγε πολλές βάσεις. Είμαστε τρίτοι στο τέλος. Από... δεχόμασταν τελικές. Δηλαδή στην κατηγορία ήμασταν από τις ομάδες χειρότερες που δεχόμασταν πολλές φάσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα ατομικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Έχει να κάνει με, την γενικότερη, με τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας. Όμως τους παίκτες οι οποίοι θα το κάνουν αυτό, δηλαδή ο Ματίγια και ο Μπάς, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι οι παίκτες αυτοί οι οποίοι θα πατάνε εύκολα αντίπαλη περιοχή και θα επιστρέφουν πολύ γρήγορα. Ο Μπάσα δεν θα είναι βασική επιλογή και κάτσε με τον Μπάσα να δούμε αν θα μείνει στο τέλος κιόλας. Ούτε ο Ματίγια, δηλαδή ο Ματίγια τώρα αν εκτελέσει ένα καλό χτύπημα στα φάλ που έχει, μπορείς τώρα να στηριχθείς. Για να κάνει, για να έχει στόχους, έτσι. Ο Καστεγιάνο, αυτό το οποίο αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ότι είναι πολύ καλό στο ανασταλτικό κομμάτι. Όχι, εγώ άκουσα το αντίθετο. Άκουσα το Ματίγια σε έναν άλλο σταθμό που έλεγε ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Ισκόπη, δεν έχει τρεξίματα. Είναι καλύτερο στην τεχνική κατάρτιση και κάτι τέτοια. Ποιος το είπε αυτό? Είναι 32 χρονών, δηλαδή τώρα. Εντάξει, ρε φίλε. Ποιος το είπε αυτό? Ένα σταθμό ακούστηκε ότι ρώτησαν κάποιους παίκτες Ισπανούς και είπαν αυτό το πράγμα. Ότι είναι καλός παίκτης, αλλά είναι διαφορετικός. Και εγώ ρώτησα ανθρώπους που έχουν δει τον ποδοσφαιριστή και τον ξέρουν και μου είπαν ότι είναι καλός. Τώρα τι να σου πω. Καλά, εγώ δεν πρόλαβα να το δω. Ρώτησα ανθρώπους όμως που τον είδανε και τον ξέρουν και μου είπαν ότι είναι καλός ένα σταλτικό. Παιδιά, μπορεί να μην έρθει κιόλας ο Καστεγιάνο και να έρθει κάποιος άλλος. Δεν θα έπαιρνα. Σου είπα, θα πήγαινα Β' Γαλλίας, εκεί, Αυστρία, Βέλγιο, ένα παίκτη χαλαντζή και σε μικρότερη ηλικία. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή οι ομάδες κτίζονται από το κέντρο. Έχεις καλό κέντρο, οι οποίοι μαρκάρουν συνέχεια, συνεχώς, είναι σκυλιά. Αυτό θέλει. Για μένα το βασικό χαρακτηριστικό του χαφ, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του χαφ που θα έρθει, είναι να έχει ύψος. Εντάξει το ύψος, αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο το ύψος, όσο και η τεχνική κατάρτιση. Με ενδιαφέρει να τρέχει, να είναι γερό πνευμόνι, δηλαδή να γυρίζει πολύ γρήγορα στην άμυνα και να κόβει. Ναι. Δεν με νοιάζει να έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Θες ένα σιώπι. Ένα σιώπι λίγο ψηλότερο, έχει πάρα πολλούς τέτοιους παίκτες και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να τον είχαν ήδη βρει.
Δηλαδή αυτό το πράγμα με το Σιώπη το ξέραμε εδώ και καιρό, το έχει όλος ο κόσμος. Έπρεπε να έχει 3-4 παίκτες και να το φέρει κατευθείαν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η θέση. Μέσα στην εβδομάδα ο Άρης πρέπει να τα κλείσει με αυτό το θέμα. Ελπίζω το καλύτερο και ελπίζω να βρεθεί κάτι καλύτερο. Μακάρι. Γιατί μου θυμίζει εκείνον τον Ισπανό που είχαμε φέρει πριν 2 χρόνια, έναν περίεργο τύπο που σου διακόπησε, κατάλαβες. Τον Αντρέου. Τον Αντρέου, ναι. Καλά, εντάξει, καμία σχέση, αλλά... Έχει καλή ψυχική κατάρτιση, όχι, εγώ το βλέπω το ίδιο πράγμα είναι. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Πριν πάμε στον φίλο, να διαβάσω λίγο τα μηνύματα που έχουμε στην κονσόλα. Ο φίλο 79 λέει: ο Καστεγιάνο παρουσιάζεται ως πρώτο στη λίστα για εξάρι. Έχει όμως συμβόλαιο με την Las Palmas που σημαίνει χρονοτριβή. Δεν θα χρειαστεί και πλέον εξάρι. Και εδώ κουμπώνει και η ερώτηση του 506. Ρώτα τον Χρήστο: θα πάμε για 2 εξάρια. Αν ο Μπάσα φύγει, θα πα για 2, ναι. Και εγώ το θεωρώ πιθανό να φύγει. Αλλά για την ώρα είναι παίκτη τη ομάδα ο Αλβανό. Ο 100. Ωραίο, τελείωμα έχει το κινητό. Τελικά, σαν ελεύθερο, είχε έρθει στην ομάδα ο Σιώπης. Σαφώς ειρωνικό, γιατί κάποια πουλάκια λέγανε ότι ήρθε δανεικός και να είχαμε να λέγαμε και τέτοια. Όπως και ο Μαρτίνες που είχε έρθει δανεικός. Και αν είναι, πώς ανανέωσε ο Μαρτίνες αφού ήταν δανεικός. Όταν υπάρχει η ρήτρα λεφτά 79, δεν υπάρχει έξυπνη πώληση ή ξεπούλημα. Ο Σιώπης ήθελε από πέρυσι στο εξωτερικό. Το μόνο που ζητώ είναι άμεσα την κατάστασή του. Με ποιοτικό κόβεται, αλλά με ποιοτικό παίχτη. Και όντως έτσι είναι. Πρέπει ο Άρης άμεσα να αντικαταστήσει τον Σιώπη. Και εδώ θα φανούν και τα ανακλαστικά της ομάδας σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα. Καλώς τον να. Εγώ είμαι ο 506. αλλά δεν τον ρώτησα. Σε απάντησα εγώ, δεν πειράζει. Αν φύγει ο Μπάσα, θα πάρει δεύτερο. Ναι. Αυτά που μετέφερε ο φίλος ήταν ρεπορτάζ του Σαββόπουλου σε κουβέντα που έκανε με τον Ματίγια στο αεροδρόμιο. Ναι. Κοιτάξτε, το να κάνει πολλά χιλιόμετρα ο παίκτης είναι καλό χαρακτηριστικό, αλλά δεν είναι και το πρώτο ζητούμενο. Υπό την έννοια ότι μπορεί τα χιλιόμετρα που δεν κάνει να τα καλύπτει με τις τοποθετήσεις του, λέω, κατεφυρημένο. Δηλαδή δεν μετράμε τον παίκτη με το πόσα χιλιόμετρα κάνει οπωσδήποτε. Ωραίο χαρακτηριστικό είναι αυτό, μετράει. Αλλά μπορεί, παράδειγμα, με τον τρόπο που θα κινείται ή που θα παίζει, να καλύπτει τους χώρους με έναν άλλο τρόπο. Φερρυπίν. Ας μην βιαστούμε. Απλά το θέμα με το συγκεκριμένο είναι ότι καταρχήν είχε παιχνίδια μέχρι τον Ιούνιο. Δηλαδή ο τραυματισμός του, που πέρσι έχασε κάποια μάτς, ήταν στην αρχή της χρονιάς, όχι στο τέλος. Ναι. Δηλαδή έχει συνεχόμενα μάτς Μάιο μέχρι 8 Ιουνίου το τελευταίο. Αν έρθει αυτός. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο, σε τι λεφτά κινούμαστε. Εντάξει, εμείς μπορεί να θέλουμε να έρθει ο Καντέ, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο, δεν είναι. Επίσης, το γεγονός ότι τον θέλαμε και πέρσι, δείχνει ότι τον ξέρουμε, τον έχουμε στα μπάρι. Και δεν είναι ένας παίκτης ότι και ό,τι. Παιδιά, αυτός έχει παίξει 200 τόσα μάτς στην... Στην πριμιέρα, ναι. Δηλαδή, δεν είναι αμεληταία ποσότητα συγκεκριμένα. Να σου πω κάτι, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Αν έρθει, μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Προφανώς. Αλλά μην βιαζόμαστε να τον κρίνουμε. Όχι. Δεν έχει 24 ώρες που έχει βγει το μεταξύ το όνομά του. Ακριβώς. Και έχουμε πέσει κατευθείαν. Έτσι. Και αμφισβητούμε τη συγκεκριμένη επιλογή. Έχει μια λογική αυτό, γιατί η φυγή του Σιώπη αφήνει ένα κενό. Okay, ναι. Το οποίο ο Άρης πρέπει να καλύψει μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό δεν το συζητώ. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα, για ακόμα μια φορά δουλεύοντας με την πλάτη στον τοίχο και χωρίς να έχουν και τα φοβερά λεφτά που θα έπρεπε για να καλύπτουν τις θέσεις, θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ναι, είναι λίγο δύσκολα τώρα, γιατί είμαστε μόνο με τον Μπάσα και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτός που θα έρθει θα κουμπώσει και θα μπει εντεκάδα και θα αρχίσει. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο. Ίσως ο Άρης αυτή την περίπτωση του εξαριού, επειδή καίγεται με την αποχώρηση του Σιώπη, για μένα προσωπική μου γνώμη, ναι, να έπρεπε να πάει σε ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Σε παίχτη που έχει το συμβόλαιό του για να κινηθεί πιο γρήγορα. Και αυτό μια κουβέντα όμως, γιατί... Το θέμα είναι, υπάρχει καλή περίπτωση αξιόλογη. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Βέβαια, γιατί... Δεν θα πάρουμε για να πάρουμε. Κοίταξε, μπορεί όμως στην παρούσα φάση να πάρεις για να πάρεις, υπό την έννοια ότι όσο δυστυχώς ο Άρης τα οικονομικά του μπορεί να κρυφθούν και από το πόσους γύρους θα περνάει στην Ευρώπη. Και στο τέλος να περάσει παντού και να πάρει τον Αύγουστο το εξάρι που όλοι θέλουμε. Σωστό. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει σήμερα όμως. Δηλαδή, πώς θα το κάνει σήμερα. Θέλει όμως να έχει μια αξιοπρεπή λύση. Αυτός είναι πολύ αξιοπρεπής λύση. Και ίσως στο νου μας να τέριαζε σαν αντικαταστάτης του Μπάσα περισσότερο παρά του Σιώπη. Σαν στυλ παίκτη ίσως. Πάντως σίγουρα θα πάρουν εξάρι ό,τι και να είναι, όσο και να αργήσει ή δεν αργήσει. Το Δε Φετφατζίδη για μένα έπρεπε να τον έχουν από κοντά από την αρχή. Μπορεί να τον είχαν βέβαια. Γιατί αυτά τα θέλουν τον ένα, θέλουν τον άλλον και όλοι να δεσμεύονται με ομάδες, τη φέραν πίσω την ομάδα.
Δηλαδή, ο Φέτ Φατζίδη δεν είναι τόσο αμελητή από όσο έτρεπε. Έχουμε βιαστεί όλοι να τον κρίνουμε επειδή δεν πανηγυρίζει και δεν κάτι. Αυτά είναι χαζαμάρες. Δεν κοιτάω τον πανηγυρίζει. Ναι, κάποιοι του γράψαν από κάτω στην ΠΑΕΠΟ το ανακοίνωση στο Instagram. Αυτά είναι κουταμάρες. Αν σου βάλει ένα γκολ ο Φέτ Φατζίδη με τον Μπάουκ, τον κάνει θεό. Αφήστε αυτά τα χαζά. Το θέμα είναι τι μπορεί να προσφέρει και τι θα του ζητήσει ο Παντελής. Ο Φέτ Φατζίδη βέβαια στην ευκαιρία που του δίνεται τώρα. Εντάξει, πρέπει να παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό σύστημα. Μα πρόσεξε, αυτός πρέπει να τον ψήσεις ότι κοίταξε να δεις, θα είσαι στα πλάνα τα βασικά. Και θέλουμε από σένα να κάνεις πέντε πράγματα παραπάνω. Δεν είσαι ούτε τρίτο βιόλι, ούτε τέταρτο. Είσαι ούτε είναι ο Γκαρσία πια στην ομάδα. Αυτό θα τον ψήσεις για να τον πολλιάζεις έτσι. Επίσης, ενώ αυτός ήρθε με κάποιο ύφος στην ομάδα, στο τέλος του έκατσε καλά ο Άρης. Του πάει ο Άρης του Φετφατζίδη για μένα. Ναι. Και ο Άρης δεν είναι ούτε Αντρόμητος ούτε Αστέρας Τρίπολης. Είναι στα μέτρα του. Και να πήγαινε στον Παναθηναϊκό που τον ήθελε, δεν το ήθελε ο ίδιος. Τι να πάει να κάνει στον Παναθηναϊκό. Δεν θα είχε νόημα ούτε για τον ίδιο. Άρα Φετφατζίδης και κλείνω, είναι καλή κίνηση. Το εξάρι είναι δύσκολο τώρα, είναι ο Διαμαντόπουλος που πρέπει να κάνει μαγικά. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να βρούμε έναν πολύ καλό παίκτη εκεί πέρα, παιδιά. Και ακόμα και δεν το βρούμε τώρα, πρέπει να το βρούμε τον Αύγουστο. Και ακόμα και αν δεν το βρούμε για την Ευρώπη. Τώρα πρέπει να το βρει. Πρέπει να το βρούμε για το πρωτάθλημα. Πρέπει να έχουμε τώρα, ένα καλό εξάρι. Τώρα πρέπει να τον βρει. Δεν ξέρω τι μαγικά μπορούν να κάνουν και τι λεφτά έχουν. Φτιάχνουμε ένα γήπεδο, φτιάχνουμε ένα αθλητικό, ένα βοηθητικό στο ρίσκο. Δεν έχουμε. Άντα, πάρτε 10 εκατομμύρια. Θα πάρει σε κάποια λεφτά το σιωπή και να μπορεί να τα αξιοποιήσει για να φέρει παίχτη. Έχουν αρρωφηχθούν, όλοι λεφτά ζητάνε. Τρέχουν υποχρεώσεις. Τα εισιτήρια μήνα στα 4,5. Πάμε διακοπές, κοιτάμε το φεγγάρι. Δεν βλέπουμε τι θα κάνουμε εμείς για την ομάδα. Για να δούμε. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα τρέξουν σχετικά γρήγορα. Γιατί και ο Παντελής θέλει εξάρι, έτσι δεν είναι. 100%. Τώρα είναι μόνο με τον Μπάσα. Άμα το ρωτήσει, θα σου πει τώρα, σήμερα. Με τον Μπάσα και μια λύση ανάγκης είναι αυτή τη στιγμή εκ των έσω. Το Βέλεθ. Ναι, αυτό δεν έχει άλλο. Ναι, θα τον πάρει από του Στόπερ. Πιο καλό το Σόουζα θα πήγαινα. Δεν θα παίρνω τον Βέλεθ από τη θέση του. Ναι, και ο Σόουζα μπορεί. Ναι. Και ο Σόουζα μπορεί. Την έχει περισσότερο Βέλεθ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτή η εβδομάδα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις. Πρέπει, γιατί αν είναι και αυτό, αν αρχίσει η Λας Πάλμας, θέλω μισό εκατομμύριο ευρώ και τέτοια, χαθήκαμε. Δεν έχει νόημα. Έτσι δεν είναι. Ελπίζω να συμπεριέτουν στον Καστεγιάνο, αν τελικά προχωρήσει, η Λας Πάλμας να είναι πιο διαλλακτική και να μην το χειριστεί όπως με. Και ο Χρήστανος όλο μας ανοίγει την όρεξη με Σενεγαλέζους και επεκταράδες και μετά δεν γίνει. Τι τα γράφει. Τέτοιος είναι. Τέτοιος είναι. Καλά, άντε. Να σε καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πόσα λεφτά τον έδινε στο Σιώπη? Το όνομά σου? Νίκος. Γεια σου Νίκος, είναι ονόματος. Πόσα λεφτά τον έδινα εγώ τον Σιώπη? Ναι. 800.000 ευρώ τον έδινα. Για δεν τον κρατήσαμε. Αφού ήθελε να τα ρίξουμε εμείς τα φράγκα. Αφού ήθελε να φύγει. Αν τα ρίχνεις εσύ τα φράγκα, θα ήθελε να φύγει. Να του δώσεις δηλαδή του Σιώπη τα λεφτά που του δίνε η Αλάνια. Α, του δίνες και λίγα λιγότερα, θα καθόταν. Η Αλάνια Σπορ. Βρε λιγότερα, τον ήθελες. Θα βρεις καλύτερο. Δεν μπορούσε να του δώσει ο Άρης, νομίζω. Θα δώσεις λεφτά για καλύτερο. Τι θα πάρεις. Τώρα ένα λέλεκα ακούω θέλουμε να πάρουμε. Ταιριάζει λέει στη θέση του Μπάσα. Καθίστε ρε. Δεν μιλάμε για τον Μπάσα, παιδιά. Μιλάμε για τον Σιώπη. Μην μπερδευόμαστε. Μαντουμαδόρο θέλεις εκεί πέρα. Ένα λύκο, ένα ταβέλι θες εκεί να τρώει. Ένα τρεχαλατζί. Πιάσε τον Μπίσεβαρτ να μην ακουμπήσει μπάλα. Ναι. Τέτοιο παίκτη θέλει. Ναι. Κάνε αυτός εδώ που λες εσύ για τη Λα Πάλμας. Κάνε αυτή τη δουλειά. Καλά, δεν έχει την ίδια ταχύτητα με το Σιώπη. Ούτε άστο, τα ίδια πράγματα. Και άστο, δεν θε τέτοιο παίκτη. Το Σιώπη έχασε, φίλε. Θε κοψιά του. Καντέ θε. Τέτοιο παίκτη. Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε εμείς, το θέμα είναι τι θέλει η ομάδα. Εννοείται. Αν η ομάδα δεν θέλει. Μπορεί να αποφασίσουν, ότι θέλουμε κάτι διαφορετικό. Να τα ρίξει τα βράγκα, φίλε. Να τα ρίξει. Κάποια στιγμή πρέπει να ρίξει λίγο. Τι να τον κάνω εγώ το πετπατή. Έριξε, ρε, φίλε, με τον Ιντέγε. Εντάξει, ρίξε και σε ένα ακόμα. Ναι, παιδιά, ρίξε από εδώ, ρίξε από εκεί. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ μαζί σου, μακάρι να τα έριχνε. Αλλά εσύ αυτό που λες είναι να έδινε ο Καρυπίδης ο Σιώπη 500.000 το χρόνο. Ρε, παιδί μου, θα πάρεις τώρα 500. Θα πάρεις. 500 θα πάρεις, ναι. Μπράβο. Και πώς θα έδινε αυτό, να. Την επόμενη, 150, σεζόν, την επόμενη σεζόν ο Σιώπη θα έχει 2,40. 2,40. 7,40 δεν κάνει σύνολο. Με 6 εκατοστάρικα για δεν ρίχνεις να πάρεις. Θα σου μείνουν και 140 στο παντελόνι. Δεν είναι τόσο απλά παιδιά έτσι όπως θα λέμε. Γιατί δεν είναι τώρα τότε κάνεις δουλειές, φίλε. Εντάξει, τότε πάνε να βγάλεις πράγμα. Απλό είναι. Η αριθμητική λέει 7,40. Το θέμα είναι η συνέχεια της ομάδας. Να βρεθεί ένας παίκτης εκεί. Να βρεθεί ένας παίκτης εκεί, αλλά εγώ ζητάω ένα παίκτη αν θέλει η ομάδα. Θέλω ένα παίκτη, ένα μαντουμαδόρο, λες ένα εξάρι καθαρό. Ναι.
Δεν με νοιάζει αν δεν βάζει γκολ Καβαρά τα πέναλτι του γάμου του Καραγκιόζη, αλλά θέλω να του λέω πιάσε αυτόν να μην ακουμπήσει μπάλα. Αυτό θέλω. Εντάξει. Αυτό το ρόλο είχε ο Σιώπης. Τώρα αν έκανε κουλουτούμπι στην κερκίδα δεν έκανε, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά θες ένα τέτοιο παίκτη. Τώρα αν θες να αλλάξεις και τον Μπάσα, αν θες να αλλάξεις και τον αυτά άλλο, πιο μετά, αυτά είναι πιο άλλο μετά, κομμάτι. Αυτά πιο μετά. Να σε, να σε καλά, άρα, Νίκο, γιατί έχουμε άλλους δύο. Έγινα. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Πάμε στον πρώτο τελευταίο, μην καλείτε άλλο. Δύο τελευταίοι, πρώτο τελευταίος έχει το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Και ωραία έχουμε να τα πούμε, βέβαια. Ναι, κύριε Μάκη. Καλά, είσαι αγόρινα μου. Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μπράβο, με υγεία να είσαι. Λοιπόν, ο Χρήστανος έφυγε η Ολλανδία. Έφυγε να πάρει λίγο τον αέρα του. Να πάρει τον αέρα του, να περάσει καλά. Λοιπόν, εντάξει, για μένα θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες έρχονται και παρέρχονται. Θεωρώ ότι τα λεφτά που του δίνει του Σιώπη αυτή η ομάδα, λογικό είναι να τον βοηθήσει ο Άρης να τα πάρει. Φυσικά. Γιατί δεν τα έπαιρνε πουθενά. Και θεωρώ ότι και τα 500 χιλιάρικα που μας έφερε είναι καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα το κενό του είναι μεγάλο και θα πρέπει ο Άρης να κοιτάξει όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προδιαγραφές να φέρει έναν παίκτη εξίσου το ίδιο. Ουδής αναντικατάστατος. Ναι, σε όλα είναι στη ζωή. Ναι, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, περίμενε λίγο και θα συνεχίσεις. Από εκεί και πέρα, ουδής αντικατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα και τι επιλογή θα κάνεις εσύ. Γιατί μπορεί να κάνεις μια κακή επιλογή. Φυσικά. Ή να πάρεις έναν καλό παίκτη και να μην σου βγει. Σωστό. Έτσι. Γιατί πολύ καλοί παίκτες ήρθαν και δεν βγήκαν. Τι να κάνουν. Ο Μπάς, ας πούμε, πέρυσι που ήρθε, όλη βάση βιογραφικού λέγαμε θα βοηθήσει. Πολύ καλό παίκτη και τα λοιπά. Ναι. Δεν έπιασε. Ναι, να πω όμως κάτι, Νίκο. Μπορεί και φέτος να πιάσει, δεν το ξέρεις. Αν μείνει. Και στους απέναντι, κάποιος που τώρα παίρνει, δεν ξέρω και εγώ πώς θα παίρνει, τον πρώτο χρόνο το λέγανε κρέα στο Βαρέλα και τώρα έχει πιάσει. Εντάξει. Το θέμα είναι αν μείνει όπως λες εσύ, μπορεί να πιάσει και να παίξει καλή μπάλα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, οκ. Μπάλα ξέρει. Εγώ προσωπικά δεν τον πιστεύω. Ξέρει μπάλα. Ναι. Ποδόσφαιρο ξέρει. Να σου πω κάτι, ένας παίκτης που έχει παίξει όλες στην Ιταλία ήταν το Ρήνο. Ξέρει μπάλα. Δεν γίνεται να μην ξέρει ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι δεν κούμποσε στην ομάδα σε αυτό το οποίο θέλει. Ενδεχομένως. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί δεν άκουσα. Χθες είδα σε εσάς ότι μάλλον θα κλείσω ο Φετβατζίδης. Άκουσα τώρα προηγουμένως τον προηγούμενο. Έκλεισε, είναι οριστικό. Έκλεισε, είναι οριστικό. Είναι καλή. Για μένα, προσωπικά, Νίκο μου, τα λεφτά που ήταν να δώσει σε Μαθήνη και άλλους έχουμε μια αξιώσιμη. Καλά είναι να μείνει ο Φετβατζίδης, είναι καλός παίκτης και αν του δώσει, όπως είπα πιο προηγούμενος, το κούμπομα προπονητής, θα πιάσει τον Άρη. Είναι καλός παίκτης. Ναι. Μου άρεσε που έμεινε, δηλαδή έχουμε καλά, είμαστε καλά. Μακάρι. Αυτό που δεν έχω δει ακόμα είναι στη θέση του Τζανακά και του Χόρκου, ήταν ένα καλό μπακ που λέγαμε ότι θέλουμε δύο μπακ καλά. Ψάχνει. Για αριστερό μπακ ψάχνει. Εντάξει. Αυτά, τίποτε άλλο. Άρα ο Άρης πάει για ένα αμυντικό και ένα μπακ, δηλαδή φαντάζομαι. Κοίτα, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ο Χαφ. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΕΛ μεσού θα πας με Ρούς και Βέλε, θα δεν αλλάξει κάτι μέσα στον Ιούλιο. Γιατί το Δελιζέ, μην τον βγάζει έξω, Νίκο μου. Και ο Δελιζέ δεν το πιστεύω το Δελιζέ, ναι, το ξέρει. Το πιστεύω, είναι πολύ. Εγώ σου λέω ότι πιστεύει περισσότερο ο Παντελίδης. Καλά, εντάξει, συμφωνώ. Να σε καλά, Μάγκη. Ένα τελευταίο, ναι, ένα τελευταίο, ναι, ναι. Νίκο, ένα τελευταίο. Ο Διαμαντόπουλος έφυγε για τον Άρη. Ο Δημήτρη. Ο παίκτη, λέω. Ναι. Δεν είναι στα πλάνα τη ομάδα, όχι. Α, θα φύγει. Οκ, εντάξει. Να σε καλά. Ευχαριστώ, τα λέμε για γεια. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ρε φίλοι ομοειδεάτες. Τι σας ενδιαφέρει πόσα πήρε η ομάδα, πόσα πήρε ο παίκτης. Ούτε βγάλατε για να τον φέρετε, ούτε θα πάρετε τώρα που έφυγε. Και άκουσα και ένα φίλο, λίγα πήρε και ανέβαινε στα κάγκελα. Όλα αγοράζονται και όλα πουλιούνται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν υπάρχει... Και ο άλλος για 10 ευρώ σκοτώνει να μου. Τι μου λέτε τώρα, πήρε 200 χιλιάρικα παραπάνω και δεν θα φύγει. Δεν υπάρχει, ομάδες δεν υπάρχουν πλέον να μου. Έτσι. Και το ποιον θα φέρει ο πρόεδρος, αφού είδατε ότι κάνει σωστές κινήσεις. Την ομάδα την έφτιαξε πέρσι χωρίς να πείτε φέρε εκείνο, φέρε τον άλλον, φέρε τον άλλον. Έφερε αυτούς που ήθελε και πήγε η ομάδα όπως έπρεπε να πάει. Και θα μπορούσε ίσως και καλύτερα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος κάνει τις κινήσεις, ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά, ο πρόεδρος θα πάρει τα λεφτά. Τι ασχολείστε με αυτά. Πάτε πάρτε διαρκείας και αυτό είναι το μόνο που πρέπει να ασχολούμαστε. Πάτε διαρκείας γιατί αύριο θα ψάχνει τη στήριο και δεν θα βρίσκεται.
θα ψάχνετε εισιτήριο και δεν θα βρίσκετε, θα παρακαλάτε. Πάτε, πάρτε διαρκείας. Ωραίος. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, φίλε. Ωραίο κλείσιμο, Χριστογιώση. Πολύ ωραίο κλείσιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Τι? Εδώ μιλά, αδελφέ μου, εδώ μπροστά, εδώ. Τι θα το κάνω? Τι, δεν ακούω? Είμαι πολύ βροντόφωνος, φίλε, και δεν έχω ανάγκη να ξέρεις. Λοιπόν, Χρήστος Κιώσης, τον ευχαριστούμε. Ήτανε στην ρύθμιση του ήχου. Τώρα είμαι καλά, αδελφέ μου. Ήσασταν πολύ δυνατοί για πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ξεκίνησε πολύ καλά ο Ιούλιος. Σας περιμένω το ίδιο δυνατούς και αύριο που θα τα πούμε λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Μπατζιούκη. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.